Μας καλημέρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο ποταμό που είναι και να μας δώσει μια υπέροχη καλημέρα. Τάσο! Στην παρέα μας. Ναι! Για καλή σας ημέρα. Buongiorno. Buongiorno από τον ποταμό Πάδο, από το κέντρο του Τωρίνο, που είναι σήμερα πιο καλοκαιρινό. Από κάθε άλλη φορά πρέπει να σας πω ότι θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία. Γιατί, Ελίνα μου, δεν λες εσύ τον καιρό στην Αθήνα. Θα πω εγώ τον καιρό στο Τωρίνο. Πρόσεξε, μην πέσεις μέσα, φοβάμαι. Είσαι πολύ στα άκρα. Τάσο, τι ωραία που είναι εκεί. Τι ωραία που είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο πραγματικά. Έχει πάπιες, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που κάνουν γυμναστική. Δεν ξέρω γιατί. Έχει ανθρώπους εδώ πέρα που κάνουν. Πώς λέγεται αυτό, κανό. Κανό. Ο Γιάννης Ποδόγυρος είναι πίσω από την κάμερα. Πείτε του μια καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, πλάνα. Αχ, και στον κύριο πες καλημέρα. Τι ωραία. Buongiorno. Hi, hi from Greece. Γεια σας, τέλειο. Άι, λέει ο άνθρωπος. Τέλειο. Τάσο μου, πώς είσαι. Παιδιά, πραγματικά, είμαι πάρα πολύ καλά. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα εδώ πέρα στη Eurovision, όπως καταλαβαίνετε. Ειδικά όσο πλησιάζουμε στο μεγάλο τελικό. Γιατί μέχρι στιγμής, σήμερα, Πέμπτη, θα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό. Αλλά οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και Eurofans έχουν αρχίσει τώρα σιγά-σιγά να έρχονται. Mm. Το press center που βλέπατε τις προηγούμενες μέρες, τώρα είναι σχεδόν πια απλησίαστο από τον κόσμο. Όσο περνάνε οι ώρες, συγκεντρώνονται ακόμα περισσότεροι και όλοι ανυπομονούν για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σήμερα εδώ πέρα στο breakfast θα σας μεταφέρω όλα αυτά που έγιναν χθες στην πρόβα Τζεντεράλε. Αποκλειστικά η Ανδρομάχη που εκπροσωπεί απόψε την Κύπρο θα είναι μαζί μας στο breakfast και θα μας μιλήσει για τα άγχη της, τις αγωνίες της, το πόσο προετοιμασμένη είναι, τι περιμένει από όλο αυτό που θα έχουμε σήμερα. Αλλά είχαμε, ρε παιδιά, και πάρα μα πάρα πολλά στραβά, γιατί ο ανάδρομος Ερμής δεν επηρεάζει μόνο την Ανά, επηρεάζει και το Τωρίνο, επηρεάζει και την Eurovision. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε στη συνέχεια. Μήπως τώρα πάω να πάρω ένα εσπρεσάκι και σας δώσω λίγο. Είσαι καλά. 9:30 ακριβώς. Ο Τάσος Μπιμπισίδης, ο οποίος θα έχει πιει το εσπρεσάκι του, θα είναι εδώ για να μας πει τα πάντα για την Eurovision. Γιατί σήμερα έχουμε την Ανδρομάχη. Καλή επιτυχία στην Κύπρο. Ποιοι είμαστε εμείς? Οι Crazy Water News. Drive my body right them curves. Δείτε σε λίγο ζωντανά από την Ιταλία όλες τις εξελίξεις από την χθεσινή πρόβα των χωρών που θα διαγωνιστούν απόψε στον δεύτερο ημιτελικό. Τι δεν πήγε καλά και τι λένε τα προγνωστικά. Αποκλειστικά από το Τωρίνο, η Ανδρομάχη της Κυπριακής Συμμετοχής μιλάει για την προετοιμασία της. Γενικά έχουμε έρθει σε επαφή, κάπως υπάρχει μία ένταση με τον Ισραηλινό. Ξέρεις, υπάρχει μία χημεία τέλος πάντων. Δείτε όλα όσα έγιναν στο γύρισμα του διαδραστικού comedy show του Star, η 100, ώρα να τα πούμε. Το χάρηκα πάρα πολύ που ο κόσμος αγκάλιασε ένα τέτοιο παιχνίδι με αυτούς τους ανθρώπους και με τόσο γέλιο. Υπάρχει τόσο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, παραγωγή και προσέγγιση σε ένα κωμικό πανελ show. Κόλλησα λίγο το συνεργείο εδώ πέρα, το set, συγγνώμη. Είναι ωραίο project, είναι ωραίο το format γιατί μας επιτρέπει να παίζουμε με διάφορα καθημερινά πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ κωμωδία μέσα. Οι backstage δηλώσεις των αρχηγών του MasterChef σε λίγο στο Breakfast at Star. Αν γυρνούσε ο Μπόμπενα, θα έκανα τον Μπόμπενα αρχηγό. Είναι σαν να είμαι μέσα στο σπίτι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, άκουγα τις ίδιες φωνές, δούλεψα σαν να είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον. Στις 11:30 η Άση Μπίλιου εξηγεί πώς θα βρούμε σε ποιο ζώδιο έχουμε το Δία μας και τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παίρνουμε κινητό αναχείρας. Και μαθαίνουμε που έχουμε το Δία. Ο Δίας είναι ένας σπουδαίος πλανήτης, ευεργέτης πλανήτης και δείχνει την τύχη, την ευημερία στη ζωή μας. Το να ξέρεις ποιο ζώδιο έχεις στο Δία είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά στη ζωή σου. Οπότε, asibiliu.gr, μπαίνετε στο site, το πρώτο άρθρο θα σας δείξει τι θα κάνετε ακριβώς, ημερομηνία γέννησης, τόπο, η ώρα και τα γνωστά.
και σας δείχνει σε ποιο ζώδιο υπάρχει ο Δία σας. Αυτό 11.30 θα το αναλύσει η Άση μας ακριβώς για να ξέρουμε τι συμβαίνει στη ζωή μας. Και ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με το πρωινό μας και το νούμερο 12. Σωστά. Και μέχρι να βρείτε σε ποιο ζώδιο έχετε το Δία σας, πάρτε τον καφέ στα χέρια σας, γιατί έρχεται το πρωινό σας από την Ελισάβετ Κυρίτσι. Και να πάρετε μετά τους φίλους σας να κάνετε τους έξυπνους. Ό,τι ξέρετε, ας πούμε, ότι η Ευελίνα Νικόλιζα χώρισε μετά από 8 χρόνια σχέσης. Το ξέρατε επίσης ότι η Βίκη Μιχαλονάκου ακύρωσε το αίτημα φιλίας που της έκανε ο Αλέν Ντελόν στα social media, δηλαδή delete block, γεια σας. Σε άλλα νέα, να ξέρετε, ο τετροχός της τύχης έδωσε το τρίτο αυτοκίνητο τη σεζόν με ένα ρόφημα αμυγδάλου δώρο, στο νούμερο 12. Καλημέρα στο παρεάκι. Αέρας από το Τωρίνο φυσάει και σήμερα με το breakfast να φλερτάρει διακριτικά ιταλικές πίτσες και μακαρονάδες πρωινιάτικα. Για περάστε. Το Rise έρχεται και αναμένεται να συγκλονίσει. Αυτό καταλάβαμε από ό,τι είδαμε στο πρώτο teaser που κυκλοφόρησε για την ταινία που βασίζεται στη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και περιγράφει την ιστορία της οικογένειάς του, αλλά και την πορεία του από τα σεπόλια στα σαλόνια του NBA. Η ταινία, που είναι παραγωγή των στούντιο της Disney, θα ανεβεί στις 24 Ιουνίου στην πλατφόρμα της εταιρείας. Έσκασε τις βόμβες η Ευελίνα Νικόλιζα στο βίντεο της στο YouTube. Καταρχάς, χώρισε ύστερα από 8 χρόνια. Με τον Κλεάνθη δεν είμαστε πια μαζί. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όπως φαντάζεστε. Απλώς το μόνο που θα σας πω είναι ότι τελείωσε πολύ καλά, με πολύ αγάπη. Απλώς νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε στο ότι σχέσεις ρουτινιάζουν μετά από χρόνια. Αυτό νομίζω είναι. Κάποιος να βρει το αντίδοτο στη ρουτίνα, ρε παιδιά. Ένας, όποιος. Στο μεταξύ, δεν μας έφτασε ο χωρισμός της Ευελίνας. Ήρθε και το κουτσομπολιό. Οι γονείς μας πριν παντρευτούν. Τους γονείς μας τα είχαν 5 χρόνια. Ο μπαμπάς της με τη μαμά μου. Μπέση Αργυράκη, καλημέρα. Ρόμπερτ Βίλιαμ, στη χαμπάρια. Ευελίνα και η Λένια, όλα πόπα σε μια στιγμή. Μάτε στο λοιπόν. Μου έχουν συμβεί διάφορα. Όπως για παράδειγμα, μια συνάδελφος μου είχε πετάξει όλα τα πράγματα από το καμαρίνι. Θυμάμαι, είχα γενική πρόβα και όλα μου τα προσωπικά αντικείμενα τα είχε βγάλει από το καμαρίνι και τα είχε πετάξει στην πίστα. Δεν ξέρω ακόμα για ποιο λόγο το έκανε. Είχα γίνει έξαλλη. Ήξερα ποια κοπέλα το είχε κάνει, αλλά προσποιήθηκα ότι δεν γνώριζα, καθώς δεν μπορούσα να το αποδείξω. Μπορώ να σου πω ότι αργότερα με αυτό το κορίτσι γίναμε φίλες, αλλά δεν της είπα ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω ότι γνωρίζω ότι το έκανε εκείνη. Πρόγραμμα και φιλιώνουν, ας πούμε. Εντάξει, η Βίκη Μιχαλονάκου έχει υλικό όχι για ένα, αλλά για 10 νέα ερωτοδικεία και μάλιστα international. Καταρχάς, διέγραψε αίτημα φιλίας του Αλέν Ντελόν στα social. Του έστειλα ένα μήνυμα και του λέω, μα γιατί με επιλέξατε, έχετε τόσο κόσμο, και μου λέει, γιατί τώρα στο τέλος του βίου μου βρίσκομαι σε μια παρακμιακή, μου είπε, κατάσταση. Βέβαια στα γαλλικά, ξεκινώντας από το Μόνα Μουρ, έφερα 3 η ώρα το πρωί, να φανταστείτε, μια κοπέλα βοηθό μου να μου μεταφράσει τα γαλλικά. Και μου εξηγούσε ότι ψάχνει κάποιες προσωπικότητες, με έχει παρακολουθήσει. Άρα ναι, θα λέγατε ότι τον γοητεύσατε. Κοιτάξτε, εγώ σε λίγο τον διέγραψα. Μου λέτε, μα είναι ποτέ δυνατόν να έχετε φίλο έναν ο οποίος είναι ακραίος εθνικιστής. Και τον διέγραψα. Καλά του έκανες, Βίκη. Στο μεταξύ, στη συνέντευξή της στο Πάμε Δανάη, δεν μάσησε τα λόγια της ούτε για την Elizabeth Taylor, αλλά ούτε και για την κρατική τηλεόραση. Εκτός από την Elizabeth Taylor, είχε έρθει μια περιοδία, έκανε μια εκστρατεία κατά του AIDS τότε. Και βέβαια με απογοήτευσε σαν εικόνα, γιατί δεν είχε καμία σχέση με τη μυθική χολιγουδιανή της εικόνα. Και ήμουν η πρώτη που πήρα συνέντευξη στην ΕΡΤ και όλοι οι άλλοι, όλα τα διεθνή συνεργεία κατέγραψαν την. Μόνο που η ΕΡΤ δεν υπήρχε. Είχε πάει σε μια λαϊκή τραγουδίστρια και με κατέγραψαν τα άλλα τα διεθνή κανάλια. Εντάξει, μου πέφτει λίγο βαρύ όλο αυτό πρωί-πρωί. Ας φέρει κάποιος μια σόδα. Ο Μάκης Δελαπόρτας παρουσίασε χθες στον Γρηγόρη το νέο του βιβλίο, με παρασκήνια από τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και με ιστορίες με πρωταγωνιστές τους αστέρες του. Πάρτε μια γεύση. 1963, η Ψεύτρα. Ο Δαλιανίδης δεν θέλει με τίποτα να κάνει ταινία με τη Βουγιουκλάκη. Είχανε κάνει τη Μουσίτσα, δεν τα πήγανε καλά. Η Αλίκη είχε άποψη για όλα. Εκείνος όμως δεν του άρεσε αυτό.
και βάζει το φίνο η Αλίκη να μπει στη μέση και να κάνει μια ταινία, να της κάνει μια ταινία ο Δελιανίδης. Η Αλίκη τώρα βλέποντας τη Λιάσκου ως νέο κορίτσι ξανθό και όμορφο, λέει, βρε Χλόη μου, αυτό το φουστάνι που φοράς δεν είναι και πολύ ωραίο. Και τα μαλλιά σου, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που... Κάντα λίγο πιο κάτω, λίγο πιο έτσι, μην τα έχεις κότσο. Η Λιάσκου όμως, μου λέει ο Δελιανίδης, βγήκε έξω και έκλαιγε σε ένα βράχο δίπλα στα... Στα μοτσαλάκια. Στα μοτσαλάκια. Μπαίνει μέσα η Λιάσκου, κύριε Γιάννη, θέλω να φύγω, δεν κάνω για ηθοποιός. Και μπαίνει στο καμαρίν, λέει έξαλλος ο Δελιανίδης. Αλίκη μου, τι είπες τώρα στο κορίτσι, εγώ τι είπα. Για καλό πήγα να πω, και βάζει λέει τα κλάματα και είπε, εγώ που της είπα αυτό θα της κάνω εκείνο, θα της δώσω φουστάνι. Και τελικά ο Δελιανίδης έβαλε τα γέλια λέει και είπε, Εντάξει, δεν παίζεσαι. Όλα αυτά και άλλα τόσα κάνουν σενάριο ταινίας ή σειράς, ξέρω εγώ. Πού είστε δημιουργοί, ιδέες δίνω. Γυρίζεις την οικογένειά σου με 2.670 και το αυτοκίνητο. Ένα ρόφημα αμυγδάλου χάρισε στην 32χρονη Στέλλα που ζει στον Πλαταμόνα το αυτοκίνητο του τροχού της τύχης. Η παίκτρια που κρατώντας πρωτιά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού έφτασε στον τελικό με 2.670 ευρώ και διάλεξε τον φάκελο με το νούμερο 17 υποστηρίζοντας ότι εκεί βρίσκεται το μεγάλο δώρο. Η πρόβλεψή της βγήκε αληθινή και έτσι θα επιστρέψει στο σπίτι της με το αυτοκίνητο. Επίσημη πρεμιέρα για τρεις κυρίες, την Εμιλία Υψηλάντη, την Νατάσα Καλογρίδη και τη Σάρα Εσκενάζη, που παίζουν στην παράσταση «Η κυρία Κλάιν». Και φίλοι και συγγενείς τους τις παρακολούθησαν από την πλατεία του θεάτρου Αργό. Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, φίλη της Νατάσας, έκανε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της. Ήρθα εδώ τη φίλη μου την κυρία Καλογρίδη και μαζί με αυτήν είδα και την κυρία Υψηλάντη και την κυρία Σκενάζη και τη χάρηκα. Βλέπετε αντικειμενικά τους φίλους σας που παίζουν στο θέατρο? Σαν συνάδελφος μπορώ να καταλάβω 5 πράγματα, αλλά δεν μπορώ να έχω κακή άποψη. Είχε κάποιο πρόσωπο έτσι... Ο αδελφός μου. Ενδιαφέροντος στους θεατές? Τον αδελφό μου και τη μαμάκα μου. Α, ωραία. Οικογενειακά. Ναι. Ο κύριος Λιγουρέτης που τον προσκαλέσατε και τηλεοπτικά να έρθει, ήρθε. Είπα ότι τον έχω καλέσει, τώρα το πότε θα έρθει. Εγώ δεν κατάλαβα, υπάρχει έρωτας ή όχι, κυρία Καλογρίδη, σε ζωή σας? Αυτή την άτιμη τη ζωή. Στην άτιμη τη ζωή σαφέστατα υπάρχει έρωτας, μην ρωτάτε για μένα όμως. Γεια σας. Πώς γνωρίσατε τον κύριο Πεσβίκη που ήταν πάνω στην πρεμιέρα? Τη χάρηκε πολύ τη Δέσποινα Βανδύ. Μια χαρά. Τι πεταγουλουδάκια, την πρόσχεση σαν τα μάτια. Πολύ ερωτευμένη την είδα, δεν ξέρω. Άντε Λευτέρη και στα δικά σου. Αφού το λέει και ο Λευτέρης, φανταζείς τώρα. Πολύ ερωτευμένοι και φαίνεται. Και καλά κάνουν και το δείχνουν και το παίρνουμε και εμείς και μας αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δουλεύουν και μαζί, οπότε ό,τι τράβηξε ο Χριστοφόρου στην Κύπρο θα τραβήξει τώρα ο Φανταζής στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία όμως, έτσι. Πολύ ωραία το να υπάρχει τέτοιο έρωτα δίπλα σου. Μόνο γούρι και θετική ενέργεια λαμβάνεις. Όπως η κυρία Καλογρίδη στην παράσταση. Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Καλή επιτυχία και στην παράσταση αυτή. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο στο Μάκη Δελαπόρτα. Η Χλόη Λιάσκου δεν ήταν μια χολιγουντιανή τύπου στάρ. Ναι. Οπότε, κάπως λογικό, εμένα μου φαίνεται, η Αλίκη να αισθανόταν έτσι κάποιο φόβο. Ευτυχώς που δεν σε ακούει η Αλίκη. Δεν το λες αυτό. Δεν θα έλεγαν μ' ακούει η Αλίκη. Που είναι, ευτυχώς. Γιατί τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, εγώ την καταλαβαίνω με έναν τρόπο. Την Αλίκη ή τη Χλόη. Και τις δύο. Αλλά αν η Αλίκη, ας πούμε, είναι το πρώτο όνομα και ξαφνικά έρχεται μια ίδια. Όχι ίδια. Ένα λεπτό. Η ίδια, δεν λέω ότι ήταν αδερφές δίδυμες που τις χώρισαν στη γέννα, αλλά είναι το ίδιο φυσικ, τα ίδια χρώματα, ανοιχτόχρωμες και οι δύο. Έχει συνηθίσει η Αλίκη τώρα. Τι μου φέρνεις μια άλλη ίδια, βάλε μια μελαχρινή, ρε παιδί. Δηλαδή όλες τις ξανθές είναι ίδιες και όλες οι μελαχρινές είναι ίδιες. Δεν ήθελε. Και ειδικά αν έβαζαν και το ίδιο χρώμα βαφής, σου λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν ήθελε συγκεκριμένα τη Χλόη Λιάσκου. Ναι, ήταν τον E5. Αν έβαζε τον E5, δεν ξανά πέσε με αλήθεια. Στο ασπρόμαυρο το καταλάβαινε. Άντε, στο έχρωμα καταλαβαίνει. Στο ασπρόμαυρο. Το καταλαβαίνει, δεν βγαίνει μαύρο το μαλλί. Να ρωτήσω κάτι. Ωραία, και τη το είπε αυτό τη Λιάσκου. Και εκείνη τώρα έβαλε τα κλάματα και πήγε και έκλαιγε τώρα στο βράχο που πήγε. Αντί να πει, όχι, εγώ θα διεκδικήσω. Και... Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τότε που διεκδικούσε για να βγει μπροστά. Γι' αυτό η Αλίκη έγινε. Δεν θα ήταν και πάρα πολύ εύκολο, γιατί ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δηλαδή, τι να διεκδικήσεις, ό,τι και να διεκδικούσες, χαμένη τάσσον. Έγινε ζηλά-δηλά. Πας δίπλα της, γιατί θες να κερδίσεις και από την Αλίκη, να πάρεις και γνώσεις, να πάρεις εμπειρία, να σου μοιραστεί κάποια πράγματα. Όχι να σε στείλει στο βράχο και όλο κλαίνει τα καβουράκια. Μα εδώ ο Δαλιανίδης πήγε ουσιαστικά να φτιάξει την κατάσταση και από ό,τι μας περιγράφει ο κύριος Δελαπόρτας, τα γύριζε η Αλίκη. Αυτό. Λέει, εγώ πήγα να βοηθήσω. Ανέξυπνο. Μα αυτό. Και μετά πώς το γυρίζει έτσι και λέει, μα εγώ το έκανα για το καλό της, για να βγει όμορφη. Α,
Χαλίκη. Τι γινότανε τότε όμως, ε. Τι γινότανε. Δηλαδή, Βουγιουκλάκη και Λάσκαρη δεν έχουν παίξει. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ, δεν θυμάμαι. Δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Όχι, όχι. Έλε, δεν είχε ο Θεολί και Βουγιουκλάκη. Δεν ήθελε άλλη ξανθιά στο κάδρο. Δηλαδή, ούτε στο πολύ μακρινό στο πλούτο. Δεν είχε και λόγο εντωμεταξύ. Αυτό, δεν είχε κανένα λόγο. Αφού την αγαπούσε και ακόμα την αγαπάει όλη η Ελλάδα και ασχολούμαστε ακόμα. Είναι ένα θέμα που πουλάει. Οπότε δεν είχε θέμα ούτε και τότε ούτε και τώρα. Τώρα εντάξει, όχι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Να λένε ωραίο να τώρα, δηλαδή. Τώρα όχι. Λοιπόν, μια δυνατή προσωπικότητα σίγουρα η Αλίκη Βογιοκλάκη. Μια δυνατή προσωπικότητα, όπως είδαμε στο breakfast, και η κυρία Βίκη Μιχαλονάκου, η οποία αποφάσισε να διαγράψει το αίτημα του Αλέν Ντελόν. Μιλάμε τώρα για τον Αλέν Ντελόν, δεν μιλάμε για τον Αλέν της γειτονιάς. Ναι, εντάξει. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι πάρα πολύ δυναμική. Και λέει, αυτός με έκανε. Οκ, αν εμένα δεν με αντιπροσωπεύει αυτό που είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί να το δεχτώ, επειδή είναι ο Αλέν Ντελόν και έχει ένα όνομα. Όχι, κύριε, εμένα δεν μου κάνεις. Εγώ, παιδιά, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την κίνηση. Τον δέχεσαι, δηλαδή, ρωτάς τι θέλεις. Καταρχάς, σε έστειλε μήνυμα. Μον αμούρ. Δεν χρειάστηκε. Γιατί κακό είναι, δηλαδή, τον έχεις τους φίλους σου. Πρέπει να μιλάς μαζί τους όλοι και ντε. Εντάξει, έχω τον Αλέν Ντελόν, δεν είναι ό,τι να είναι. Αξιωμά δεν ταιριάζει, σου λέει γιατί. Κατάλαβες. Επειδή είναι ο Αλέν Ντελόν. Κολακεύεσαι, αλλά εντάξει, ρε παιδιά. Όχι, δεν ήταν, και αυτός έκανε κάποια πράγματα. Εντάξει, μιλάμε για την κυρία Βίκη Μιχαλονάκου, μια προσωπικότητα πάρα πολύ δυνατή, όπως σας είπα. Γιατί κάποτε το ερωτοδικείο το ζήταγαν στο εξωτερικό και είπε όχι. Δεν θέλω. Τη ζητούσαν να πάει έξω σε ξένο media να το κάνει. Και λέει όχι, παιδιά. Λοιπόν, Λίτσα Γιαγκούση, η Τζο ψάχνει να βρει ποια είναι τώρα η κοπέλα. Γιατί το έβλεπα. Μια άλλη συνεργασία. Είχε με άντρες περισσότερο είχα βρει συνεργασίες. Γιατί τώρα κοίταγα και λέω ποια να είναι τώρα. Κάτσε να ξεθάψω όλες τις συνεργασίες. Γιατί με τρώει να. Από αύριο θα φορώ τα ρούχα σου. Λοιπόν, εμείς θα τους χωρίσουμε, να ξέρετε. Πάμε στο νούμερο 11. Λοιπόν, θα πάμε στο νούμερο 11 και δεν θα σας πάω σε έναν. Δεν θα σας πάω σε δύο. Θα σας πάω στους 100, παιδιά. Στο νέο και νούμερο 1 διαδραστικό comedy show που είναι στο κανάλι μας, ο Star. Λοιπόν, τρυπώσαμε εμείς στο breakfast στα Star, στα γυρίσματα και μάθαμε τα πάντα. Θέσαμε και εμείς τα ερωτήματά μας στην Ευελίνα Νικόλιζα, στο Διονύση Ατζαράκη, στο Μιχάλη Μαθουδάκη και φυσικά στο Λάμπρο Φυσπή. Αμέσως τώρα. Έχω ενθουσιαστεί, το έχω δει και το έχω λατρέψει. Και έχω έρθει με πάρα πολύ μεγάλο κέφι σήμερα. Πραγματικά το έχει αγαπήσει ο κόσμος, οπότε όπως φάνηκε και από τα νούμερα τηλεθέας. Θα μου πείτε γιατί μου μιλάς για νούμερα τηλεθέας, τι σε νοιάζει εσύ, είσαι στην εκπομπή. Αλλά το χάρηκα πάρα πολύ που ο κόσμος αγκάλιασε ένα τέτοιο παιχνίδι με αυτούς τους ανθρώπους και με τόσο γέλια. Πώς το προλαβαίνεις όλα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σε κάποια φάση ένιωσα ότι κλάταρα. Τώρα έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα που έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα για τότε φάση. Νομίζω ότι μου δίνει πολύ ενέργεια το να κάνω πράγματα. Να πάρει την ενέργεια της μαμάς. Είναι ασταμάτητη. Όχι, 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 όχι. Δεν τη φτάνω την ενέργεια της μαμάς. Νομίζω, γράφτηκα χορό αρχικά με τη μαμά μου και 5 φίλες της. Και πηγαίνουμε και είναι η μαμά μου και οι φίλες της τύπου γου, σηκώνουν πόδια και εγώ είμαι πίσω και σέρνομαι. Η μαμά έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να συνεργαστείτε μαζί και τηλεοπτικά. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω ότι δεν έχει έρθει η στιγμή, αν είναι να γίνει αυτό. Είναι το αναμενόμενο. Ξέρω ότι θα είχε πλάκα, αλλά νομίζω ότι δεν έχει οριμάσει ακόμα η στιγμή για μένα τηλεοπτικά. Πώς θα ήθελες να είναι? Θα ήθελα να είναι, νομίζω, ένα μαγκαζίνο μεσημεριανό. Για του χρόνου. Δεν μπορώ να σου πω γιατί σε ξέρω λίγο. Διονύση, και εσύ εδώ στους 100. Ναι. Είσαι έτοιμος να θέσεις ερωτήσεις? Γεννήθηκα για αυτή τη στιγμή. Περιμένω να έρθω εδώ πέρα από τα γενοφάσκια μου και επιτέλους τα άστρα ευθυγραμμίστηκαν. Οι 100 σε αγχώνουν καθόλου με τις απαντήσεις τους ή όχι? Ξεκόλλησα λίγο το συνεργείο εδώ πέρα, το σετ, συγγνώμη. Τώρα δεν με άγχωσαν, αλλά που μου το έβαλε στο μυαλό, αρχίζω να αγχώνομαι σιγά σιγά. Έτσι είσαι και σαν άνθρωπος. Ανάλογα τη μέρα. Εντάξει, είναι ο καφές τώρα που με αγχώνει λίγο. Δεν θέλω να τον βάλω γιατί έχει brand μπροστά, να σας τον δείξω. Πώς σας φαίνεται αυτό το τηλεοπτικό βήμα? Είναι γενναίο. Πρώτη φορά, νομίζω, υπάρχει τόσο ευρωπαϊκών προδιαγραφών παραγωγή και προσέγγιση σε ένα κωμικό panel show. Και προσπαθούμε να έχουμε και ένα σύντομο και δυνατό ρυθμό που κρατάει τον πύχη στο γέλιο ψηλά. Πώς είναι ο Λάμπρος σας συνεργάτης? Απέσιος. Είναι σαν ένα μίνιον με μπούκλες. Και μάλλον το μίνιον που θα ήταν λογιστής. Συνεργάτες σου πολύ σε αγαπάνε. Οι συνεργάτες μου αγαπάνε. Πει, ο ένας σε αποκαλεί. Ναι. Μίνιον λογιστή. Μίνιον λογιστή, τέλειο. Ποιος μπορεί να το έχει πει αυτό? Μαθιουδάκης.
Ναι. Ναι, εννοείται. Ναι. Είναι, έχω το παρουσιαστικό ενός πολύ καλού λογιστή. Είναι ωραίο project, είναι ωραίο το format γιατί μας επιτρέπει να παίζουμε με διάφορα καθημερινά πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ κωμωδία μέσα. Έχει ξαφνιάσει κάποια απάντηση που δεν την περίμενες ίσως. Με ξαφνιάζουν αρκετές γιατί ξέρεις, μπαίνεις λίγο στο τρυπάκι να σκεφτείς τι κάνεις εσύ και η παρέα σου. Ενώ εδώ ψάχνουμε τι κάνει η Ελλάδα, δηλαδή ο μέσος όρος της Ελλάδας. Οπότε εκεί πέφτεις στην παγίδα. Πρέπει να σκεφτείς για το μέσο όρο της Ελλάδας, όχι για τον κύκλο σου. Αν έθετες εσύ με ερώτηση στους 100, ποια θα ήταν αυτή? Τυχαία, ας πούμε, μια τελευταία που γράψαμε είναι πόσοι έχετε πετάξει κατσαρολικό, επειδή είχε τόση πολύ βρώμα που λέτε δεν μπορώ να το πλύνω αυτό. Σκουπίδια. Ας πούμε. Έχεις κάνει. Ναι, εννοείται. Στα φοιτητικά χρόνια, όταν έχεις αφήσει κατσαρόλα 8 μέρες, έχει πιάσει ό,τι μορφή ζωής υπάρχει, που λες υπάρχει μορφή σε άλλους πλανήτες ζωής και ναι, είναι στην κατσαρόλα σου, την πετάς και παίρνεις άλλη. Να μπει ο κόσμος στο Instagram, η 100 κάτω παύλα star, μας στέλνει εκεί ό,τι θα ήθελε να ρωτήσει την Ελλάδα, τους Έλληνες. Και σύντομα θα έχουμε segment με ερωτήσεις από τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα βέβαια, αλλά με Ευελίνα και Διονύση θα είναι πάρα πολύ αστείο. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Αλλά εσείς κατσαρόλα έχετε πετάξει, καλέ, επειδή μέσα έχει πιάσει άλλο είδος μορφή ζωής. Ως φοιτήτρια, όπως και ο Λάμπρος, φασολάκια άλλο χρώμα. Πολλά χρώματα μαζί ήταν τότε. Όταν μπαίνει κάτι πολύ πράσινο γίνεται, σαν τα φασολάκια. Όχι, μπαίνει και άλλα, κάθε μορφή. Ήταν φοβερό. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πετάξω κατσαρόλες, είναι και πανάκριβες. Ναι, εκεί κάθομαι και τρίβω με το σύρμα εκεί, τσούκου τσούκου, θα βγει κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Εσύ, Τζο, έχεις πετάξει? Έχω πετάξει, εσύ, αλλά επειδή την έχω κάψει, την έχω πετάξει. Α, άλλο ναι, πράγμα. Άφησε τα φασόλια πάνω, αυτά πρέπει να τα μουλιάσεις και ώρα, δεν είναι? Και δεν μπορείς να κάθεσαι από πάνω, δεν θα πας να κάνεις κάτι άλλο. Μπορείς, θα πας. Μην ξαναφάτε φασόλια. Έφυγες για τρεις μέρες. Όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γύρισα, άρχισαν να τσιτσιρίζουν και είχαν αρχίσει να γίνονται popcorn ξαφνικά. Και μετά μαύρισε η κατσαρόλα, δεν καθάρισε. Εκεί φοβήθηκε τον ήχο και σου λέει πέτα το. Όπως είναι. Βέβαια. Ακροματικά έγινε. Η Ευελίνα σας φάνηκε και ανανεωμένη, γιατί όπως μας ανακοίνωσε και από το βίντεο χθες στο YouTube, το κανάλι της αποφάσισε να. Και το είδαμε και στο breakfast που χώρισε μετά από χρόνια. Αλλά πολύ φιλικά και πολύ ωραία και πολύ συνενετικά και μακάρι όλοι οι χωρισμοί να είναι έτσι. Εντάξει, ναι, κάποιοι είναι έτσι, κάποιοι είναι διαφορετικοί, αλλά νομίζω πάντα ένας χωρισμός λίγο κόντρα φέρνει. Μετά ηρεμούν τα πνεύματα και τα βλέπεις διαφορετικά. Και πόσο ειλικρινής η τοποθέτηση? Από τη ρουτίνα, παιδιά. Εντάξει. Πάω στους 100 για να περάσω ωραία. Για να ξερουτινιάσεις. Ναι. Και πας ερωτήσεις. Και είναι ωραίο αυτό που είπα, που θέλει να κάνει εκπομπή μαζί με την Μπέση Αργυράκη. Μεσημεριανή. Πάρα πολύ εμένα μου αρέσει σαν δίδυμο, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη η κατάλληλη στιγμή. Οκ, okay, θα έρθει. Τις φαντάζεστε, παιδιά? Τι εκπομπή όμως, για φαντάζεστε λίγο, τι εκπομπή? Εγώ θα ήθελα απογευματινό ή μεσημεριανό, όπως είπε. Θα τις ήθελα έτσι μαμά κόρη. Νομίζω θα ταυτιστούμε πάρα πολλές κόρες με την Ευελίνα και πάρα πολλές μαμάδες θα ταυτιστούν με την κυρία Αργυράκη. Ναι, αρχικά σου λέει κάτσε να ξεκινήσουμε το χώρο, να δω πώς πάει, αν μπορώ να σε ακολουθήσω μαμά, γιατί όπως είπε δεν μπορεί να φτάσει την ενέργεια της Μπέσης. Και μετά σου λέει πάμε παρακάτω. Αλλά πολύ ωραίο θα ήταν και εγώ το πιστεύω. Ναι, αυτό με την ταύτιση μόνο δηλαδή. Δεν έχω συνηθίσει να μην μπορεί να ακολουθήσει η κόρη τη μαμά. Σου λέει η Μπέση με τις φίλες της χορεύουν ασταμάτητα και η Ευελίνα σέρνεται. Δεν μπορεί. Ναι, εκεί. Αυτό δηλαδή εγώ είμαι με τη μαμά μου που το αντίθετο. Κατάλαβες. Θα πάμε για περπάτημα, ναι, θα κάνω 5, θα κάνει 1. Κατάλαβες. Καλημέρα, Μανούλα. Να πούμε ότι 100 είναι σήμερα το βράδυ στις 11.30 και αύριο επίσης. Και φυσικά μετά το Masterchef θα μας χαρίσει πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα συνεχίσουμε, θα είμαστε στο ποταμό Πάδο ξανά. Ναι. Εκεί θα είναι ο Τάσος Μπιμπισίδης ζωντανά από το Τωρίνο, όπως κάθε μέρα με τη Eurovision και τα Eurovision News. Σήμερα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό και η Ανδρομάχη με την Κύπρο που συμμετέχει σήμερα το βράδυ στον δεύτερο ημιτελικό θα είναι μαζί με τον Τάσο εδώ στο breakfast σε λίγα λεπτά. Right them curves.
Δείτε σε λίγο ζωντανά από την Ιταλία όλες τις εξελίξεις από την χθεσινή πρόβα των χωρών που θα διαγωνιστούν απόψε στον δεύτερο ημιτελικό. Τι δεν πήγε καλά και τι λένε τα προγνωστικά. Αποκλειστικά από το Τωρίνο, η ανδρομάχη της κυπριακής συμμετοχής μιλάει για την προετοιμασία της. Γενικά έχουμε έρθει σε επαφή κάπως, υπάρχει μία ένταση με τον Ισραηλινό. Ξέρεις, υπάρχει μία χημεία τέλος πάντων. Οι backstage δηλώσεις των αρχηγών του MasterChef σε λίγο στο Breakfast at Star. Αν γυρνούσε ο Μπόμπενας, θα έκανα τον Μπόμπενα αρχηγό. Είναι σαν να είμαι μέσα στο σπίτι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, άκουγα τις ίδιες φωνές, δούλεψα σαν να είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον. Στις 11.30 η Άση Μπίλιου εξηγεί πώς θα βρούμε σε ποιο ζώδιο έχουμε το δία μας και τι σημαίνει αυτό. Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Breakfast at Star είναι η εβδομάδα της Eurovision και για εμάς είναι η εβδομάδα που ο Τάσος είναι ζωντανά στο Τωρίνο και καθημερινά μας φέρνει τα καλύτερα, τα ωραιότερα, τα ευτράπελα, τα οτιδήποτε συμβαίνουν εκεί στο Τωρίνο. Αμέσως τώρα, Eurovision News ζωντανά από την Ιταλία. Καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στο Τωρίνο. Καλώς ήρθατε στη πιο γυροβιζιονική πόλη αυτή τη στιγμή. Στην πόλη στην οποία κινούμαστε στους ρυθμούς των 40 τραγουδιών που έχουν επιλέξει όλες οι χώρες για να εκπροσωπηθούν εδώ στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision. Είμαστε παιδιά ζωντανά, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, στον ποταμό Πάδο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας, διασχίζει όλη τη χώρα οριζοντίως, ξεκινάει από τις Άλπεις και καταλήγει στην Αδριατική. Είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ιταλίας και είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Ελίνα Γιώργο, πείτε μου 10 ποταμούς της Ευρώπης σε 40 δευτερόλεπτα. Εγώ, πι και φι, από Ιταλία δεν παίζω. Τέλος. Ο χρόνος πότε ξεκινάει. Τώρα. Λοιπόν, Τάσο μου, έχουμε πάρα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε πλούσια δώρα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Βέβαια, το θέμα της ημέρας στη Eurovision έχει να κάνει με το δεύτερο ημιτελικό που είναι το βράδυ. Η Ανδρομάχη διαγωνίζεται. Πώς πήγε η πρόβα χθες? Ακριβώς, λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision και εμείς ήμασταν χθες εκεί. Μπήκαμε μέσα στην πρόβα Generale. Θα δείτε τι ακριβώς συνέβη χθες και αμέσως μετά θα συζητήσουμε πώς πήγε η Ανδρομάχη, ποια είναι τα μεγάλα φαβορί, ποιοι εντυπωσίασαν περισσότερο και γιατί όλα, μα όλα πήγανε τόσο στραβά χθες στην πρόβα Generale εδώ στο Τωρίνο. Δείτε το στο νούμερο 9 και ερχόμαστε. Η πρόβα Generale του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Και αν νομίζατε ότι δεν θα σας παίρναμε μαζί μας για να δείτε κι εσείς, να πάρετε λίγο μια κλεφτή ματιά για το τι ακριβώς θα συμβεί απόψε το βράδυ στον δεύτερο ημιτελικό, είστε κλασμένοι, παιδιά. Θα πάμε παρούλα εδώ. Αυτό είναι το Pala Alpi Tour και αμέσως τώρα μπαίνουμε για να δούμε τι μας έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές. Το μόνο σίγουρο εδώ στο Pala Alpi Tour είναι ότι ακόμα κι αν δεν θυμάσαι που βρίσκεσαι, μια γιγαντιαία επιγραφή φροντίζει να σου θυμίσει ότι ναι, είσαι στο Τωρίνο, εδώ το 2022, στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision. Εδώ δεξιά μου βρίσκεται το πολιτήριο που μπορείς να αγοράσεις διάφορα αναμνηστικά μπλουζάκια, καπελάκια, πορτοφολάκια, μπρελοκάκια, όλα φυσικά με το λογότυπο της Eurovision. Hi girls, say hi to the Greek audience. Hi Greek audience. Χάι από τα κορίτσια και συνεχίζουμε να πάμε προς τα μέσα γιατί οι πρόβες ξεκινάνε. Είμαστε εδώ, έπιασα στασίδι. Νομίζω έχω πανοραμική θέα για να απολαύσουμε την πρόβα Generale της Ανδρομάχης που εκπροσωπεί φέτος στην Κύπρο.
about Cyprus? Andromache is super talented. I usually prefer someone Cypriot to represent Cyprus. I love the song and the staging is very ambitious. It's very special. It deserves to go into the final because it's a very powerful, interesting performance. Do you like Cyprus with Andromache? Yeah. Really good. Can she go to the grand final? Yeah, I think so. Greece is also one who everybody speaks about. Greece, Sweden, I think UK, Italy, and of course Ukraine. Kalispera, Greece. Tell me your opinion about Amanda from Greece and about Andromache. Let's start with Amanda. It is the most emotional of all the songs this year. At the end of the performance, when she goes, you know that moment? That's a winning moment. That's how you win Eurovision. Something people can remember and feel. Cyprus Andromache. She's just doing all of this, so it's completely different. Like, little kids will be like, Mommy, Mommy, it's a mermaid. Can she go to the grand final? If she doesn't go to the grand final, I would be shocked, actually. Μάλιστα, για πες τώρα, για δώσε μας τα backstage. Oh. Λοιπόν, παιδιά, όπως είδατε, χθες είχαμε την πρόβα General. Όχι. Σοβαρά τα προσέχω. Που λέτε να μην πάω πολύ πίσω, παιδιά. Έλα λοιπόν, πιο δώρε, παιδί μου, έλα πιο γίνεται. Ακούστε τι γίνεται. Χθες είχαμε την πρόβα Generale. Δεν πήγανε, παιδιά, πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά δεν πήγανε πολύ καλά τα πράγματα για τους διοργανωτές. Η Ανδρομάχη μια χαρά ανέβηκε στη σκηνή. Ήταν, μπορώ να πω, από τους τυχερούς. Όλα για κάποιο ανεξήγητο λόγο εδώ στην Ιταλία λειτουργήσαν όπως έπρεπε. Και τα σκηνικά και ο ήχος της και τα φώτα, τα πάντα. Να σας πω απλά ότι η χθεσινή πρόβα Generale ήταν να ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι και να ολοκληρωθεί στις 5 και 10 το απόγευμα. Γιατί πηγαίνει όλο κανονικά σε live tape. Κανονικά δηλαδή, σαν να είναι στον αέρα. Τελείωσε γύρω στις 7.30. 2.5 ώρες αργότερα. Γιατί είχαν από τη μέση και μετά συνεχόμενα προβλήματα. Δεν δουλεύανε το auto-cue. Οι παρουσιαστές δεν ξέραν τι πρέπει να πούνε και λέγανε μπλα 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 για να γεμίσουν το χρόνο. Οι κάμερες όλες ήταν σε λάθος σημεία. Συνεχώς οι κάμερες μπαίναν η μία μέσα στην άλλη. Είναι τεχνικά τώρα όλα αυτά βέβαια. Αλλά έβλεπες, ας πούμε, σε ένα πλάνο και ξαφνικά έβλεπες και τον κάμεραμαν δίπλα στον τραγουδιστή. Δεν είχε προλάβει. Είχαν πάρα πολλά τεχνικά λάθη στον ήχο. Η Σουηδία, για παράδειγμα. Η Σουηδία, η Κορνέλια από τη Σουηδία με το Hold Me Closer, που είναι ένα πολύ μεγάλο φαβορί και πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, αν θέλετε. Δεν ξέρω, σας ενδιαφέρει βέβαια όλο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ανέβηκε πάνω στη σκηνή, ξεκίνησε να τραγουδάει το κομμάτι της και στα πρώτα δευτερόλεπτα σταμάτησε από μόνη της. Γυρίσαν τώρα όλο πίσω. Αν δε. Εντάξει, βέβαια, σε τόσο μεγάλες παραγωγές, σε τόσο μεγάλα shows. Γιατί, παιδιά, αν έρθει κανείς να δει μια τέτοια πρόβα, διαπιστώνει ότι πίσω από τη σκηνή βρίσκονται πάνω από 100 άνθρωποι. Wow. Κυριολεκτικά. Για να μπορέσει να αλλάξουν σκηνικά ανάμεσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που υπάρχουν ανάμεσα σε κάθε κομμάτι, μπαίνουν στη σκηνή γύρω στα 100 άτομα συγχρόνως. Ο καθένας είναι κουρδισμένος να κάνει κάτι συγκεκριμένο για να μπορέσουν να αλλάξουν τα σκηνικά. Να σας πάω όμως τώρα σε αυτό το κορίτσι που εντυπωσίασε πάρα πολύ με τη χθεσινή της πρόβα. Μιλάω για την Σανέλ από την Ισπανία. Θυμηθείτε λίγο το κομμάτι. Κοίτα να δεις η Σανέλ που λέγαμε παιδιά, ότι όχι και αυτά. Έλεγα. Και... ναι. Η Σανέλ, παιδιά, να σας θυμίσω ότι είναι αυτή που τη συγκρίνουμε πάντα με την Ελένη Φουρέιρα και κάπως ακολουθεί όντως και αυτή την πορεία. Δηλαδή, όταν βγήκε το κομμάτι της, τα στοιχήματα ήταν σε πολύ χαμηλές θέσεις. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με το Φουέγκο. Όταν την άρχισαμε να τη βλέπουμε σε διάφορα shows, εμφανίσεις και στο promo tour που έκανε, όπου έρμηνευε ζωντανά το κομμάτι της και παρουσίαζε όλο αυτό το εντυπωσιακό show, γιατί χορεύει συγκλονιστικά, πραγματικά συγκλονιστικά, άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του φετινού διαγωνισμού και μετά τη χθεσινή της πρόβα, που πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή, παιδιά. Αυτό που θα δείτε είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Είναι αυτό που θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι να βλέπουν από την Eurovision, δηλαδή ένα μεγάλο show με πολύ ωραία φώτα, με ένα πολύ ωραίο σεξι κορίτσι, ένα dance κομμάτι καλοκαιρινό. Νομίζω ότι θα την έχουμε σίγουρα μέσα στην τελική πεντάδα. Δηλαδή... Επίσης η ομάδα της είναι τρομερά οργανωμένη. Πρέπει να σας πω ότι έρχονται και μοιράζουν μπλουζάκια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλό πρόγραμμα.
το λες για θέμητος ανταγωνισμός. Όχι, πρόμο είναι. Πρόμο είναι. Είναι επί και εμείς να βγάλουμε. Die together να λέει. Μας έβγαζαν. Δεν τους είπε κανείς. Είδα τα στην ΕΡΤ. Die together και να περπατάς με ένα μπλουζάκι εδώ. Είναι και καλύτερα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, δηλαδή μπορεί η Chanel να μονομαχήσει με την Ουκρανία, ας πούμε. Είναι πολύ πιθανό να έχει πάρα πολύ μαζί της το κοινό. Αυτό λένε οι περισσότεροι, ότι ο κόσμος, οι τηλεθεατές, το televoting, σίγουρα θα τα δώσουν όλα στην Chanel, η οποία θα ξεσηκώσει, παιδιά, δεδομένο όλο το στάδιο. Πραγματικά αυτό που θα δείτε το Σάββατο, γιατί να θυμίσουμε ότι η Ισπανία νίκη στις Big Five δεν θα εμφανιστεί στον απόψινό ημιτελικό. Θα δούμε απλά μόνο ένα λεπτό από την πρόβα Generale της, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι μας περιμένει το Σάββατο. Και κανονικά όλο το act θα το δούμε το βράδυ του Σαββάτου. Τάσο, από μακριά έτσι πως το βλέπω. Ναι. Εντάξει, είναι σαν βλέπω την Ελένη Φουρέιρα τώρα, μην τρελαθώ. Ίδια είναι, ίδια. Ναι, παιδιά, εντάξει. Και επίσης είναι τυχερή, γιατί εντάξει, τώρα να μην σας πω κιόλας ότι η Chanel έχω μάθει ότι έχει στείλει μήνυμα στην Ελένη Φουρέιρα στο Instagram. Τι της είπε, εννοείς. Βεβαίως. Hello. Της έχει στείλει μήνυμα και η Ελένη της έκανε καρδούλα. Ούτε που την είδε. Πια, Chanel, για να σε το ρε. Εκεί ολοκληρώθηκε αυτή η φιλία. Άσε μας κουκλίτσα, μια καρδούλα. Άτος, έχω να σας πω άλλο ένα inside. Ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες δημοσιογράφοι και οι Eurofans που ρωτάνε συνέχεια τη Chanel για την Ελένη Φουρέιρα και οι ξένοι δημοσιογράφοι ρωτάνε. Σε πολλούς θυμίζει το Fuego και πολλοί της λένε ότι, ρε παιδί μου, το Fuego είναι και μια ισπανική λέξη, ότι προφανώς έχεις εμπνευστεί από εκεί, αλλά αυτή λέει no, 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 I'm Chanel. Ναι, τι θα έλεγε. Να σας πάω τώρα. Ναι, μίλα μας για την Αγγλία. Να σας πάω τώρα στην Αγγλία, στο Sam, που είναι ο Spaceman, αυτός ο διαστημάνθρωπος που έχει κάνει μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Παιδιά, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Αγγλία, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θεωρείται ένα μεγάλο φαβορί. Μάλιστα, από τα μεγαλύτερα φαβορί. Ο Σαμ έχει συγκλονιστική φωνή. Πραγματικά, αν τον ακούσεις και μέσα στο στάδιο, είναι πολύ στιβαρός, γεμίζει όλο το χώρο. Είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός και πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία. Έχει και ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ. Οπότε οι Eurofans πιστεύουν ότι επειδή υπάρχει και όλο αυτό το θέμα φέτος με την Ουκρανία, που θεωρούμε πια σχεδόν όλοι το έχουμε δεδομένο ότι θα είναι η χώρα που προφανώς θα κερδίσει το φετινό διαγωνισμό, επειδή λοιπόν υπάρχει όλο αυτό και επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στις Big Five, θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό του χρόνου τιμή σε ένα και να πάμε στο Λονδίνο για την Eurovision. Το τραγούδι. Αν όχι στη Σουηδία, όπως σας έλεγα χθες. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο της Αγγλίας, παιδιά. Και πάντοτε μου έκανε εντύπωση η Αγγλία που γεννάει εκπληκτική μουσική. Πώς το Eurovision, ρε παιδί μου, δεν. Κι όμως, κοίτα, το τραγούδι θα πάει καλά, να το ξέρετε. Το έχω αίσθημα. Ναι, δεν είναι ένα τραγούδι, ας πούμε, που το βάζεις στο ραδιόφωνο και ξεσηκώνεσαι. Δεν θα γίνει hit στη Μύκονο. Όχι, ρε παιδί, ούτε το δικό μας είναι τέτοιο όμως. Θα τα κάνουμε remix. Θα κάνουμε remix καλοκαιρινά. Μην απογοητευτούν, φοβάμαι, οι Άγγλοι. Εγώ αλλά έχουν συνηθίσει, μην δεν. Ναι, βέβαια, οι τελευταίες θέσεις. Ήτανε κακό αστείο. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, πάμε στο σημείο. Ευχαριστούν, εγώ φοβάμαι, που ξαφνικά θα ανέβουνε. Το κορίτσι μας, λοιπόν, το κορίτσι μας που διαγωνίζεται σήμερα με την Κύπρο, η Ανδρομάχη, πώς είναι, έχει ξυπνήσει, είναι καλά? Η Ανδρομάχη έχει ξυπνήσει και ετοιμάζεται σιγά σιγά γιατί υπάρχει άλλη μία πρόβα σήμερα το μεσημέρι και φυσικά το βράδυ είναι το live του σημερινού ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού. Χθες είχαμε την πρόβα των επιτροπών όπου ψηφίσαν οι επιτροπές, τα πράγματα ευτυχώς πήγαν εξαιρετικά. Η Ανδρομάχη παίζει να είναι το πιο cool τυπάκι που έχω συναντήσει εδώ πέρα στο Τωρίνο. Έχει την απόλυτη ψυχραιμία να διαχειριστεί όλο αυτό που τη συμβαίνει και παίρνει σήμερα breakfast μαζί μας στο νούμερο 8. Πια συνάντησα εδώ λίγες μόλις ώρες πριν τον απόψινό ημιτελικό, Ανδρομάχη μου. Γεια σας. Σε βλέπω πάρα πολύ ήρεμη κάθε φορά που συναντιόμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γενικότερα όταν είμαι χαρούμενη, η χαρά μου ξεπερνάει το οτιδήποτε άλλο και το διώχνει μακριά μου. Άρα είμαι πολύ χαρούμενη αυτή τη στιγμή που μιλάμε και γι' αυτό είμαι και εγώ πολύ καλά. Προετοιμάζεσαι αρκετές εβδομάδες για να έρθεις να παρουσιάσεις το άκτη σου εδώ στην Eurovision. Όταν έφτασες εδώ, ήταν τα πράγματα όπως το περίμενες, είχες εκπλήξεις? Νομίζω ότι είναι καλύτερα από ό,τι το περιμένει κανείς. Και κάτι λάθος να πάει, είναι όλο τόσο επαγγελματικό. Σε ανεβάζει
σαν επίπεδο νιώθεις ότι σε σέβονται σε καλλιτέχνη πάρα πολύ έντονα. Και ας μη σε ξέρουν. Σου δίνει μπουστάρισμα πάρα πολύ ωραίο και είναι τέλειο το συνέστημα. Γνωρίζεις συναδέλφους σου από άλλες χώρες, τόσες κουλτούρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πες μου ποιους συμπάθησες περισσότερο, με ποιους αντάλλαξες περισσότερες συζητήσεις. Γενικά έχουμε έρθει σε επαφή κάπως, υπάρχει μία ένταση με τον Ισραηλινό. Ξέρεις, υπάρχει μία χημεία τέλος πάντων. Περνάει, καλά είναι και αυτός σύμφωνας, δεν. Με την Αμάντα έχουμε μιλήσει, έχουμε πει και καλή επιτυχία και το ένα και το άλλο. Για πες μου πώς φάνηκε η Αμάντα στο πρώτο ημιτελικό. Έλα, ήταν υπέροχη, μου άρεσε πάρα πολύ. Ανατριχιάσαμε, χαρήκαμε πάρα πολύ και τη εύχομαι να σκίσει και στο τελικό. Θέλω να μου πεις τι σε ρωτάνε περισσότερο εδώ οι δημοσιογράφοι. Ουσιαστικά με ρωτάνε τι προσπαθώ να πω μέσα από το τραγούδι μου. Τους εξηγώ ότι προσπαθώ να ξελογιάσω αυτόν που αγαπάω και ότι τα κορίτσια με βοηθούν σε αυτό, σαν σιρήνες. Την Ευρώπη θα καταφέρουμε να την ξελογιάσουμε. Θέλουμε πολύ. Θα τα καταφέρουμε, άραγε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Πριν ανέβεις στη σκηνή, υπάρχει κάποια ερωτελεστία, υπάρχει κάτι που κάνεις, κάποια αντικείμενα που θες να έχεις πάντα στο καμαρίνι. Κάνω τον σταυρό μου, πάντα. Παίρνω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου, λέω έτσι κάποια προσευχή. Κάνω λίγο ζέσταμα, λίγο φρεσκάρισμα. Ζέσταμα πώς κάνεις? Έχουμε δει το ζέσταμα της Αμάντας, θέλω να δω και το δικό σου. Ναι, είναι διάφορα τώρα. Κάνουμε διάφορα. Αυτό το έχω μάθει. Ναι, είμαι σίγουρη. Το καλαμάκι τι είναι? Με ένα μπουκάλι νερό, λίγο νεράκι και φυσάω μέσα για να έρθουν οι ατμοί προς τα πάνω και να ενυδατωθούν οι χορδές μας. Με ποιους μιλάς πριν να ανέβεις στη σκηνή? Θα μιλήσω με το αγόρι μου, με την αδερφή μου, με τον μπαμπά μου. Σήμερα το τελευταίο άτομο που μίλησε ήταν ο μπαμπάς μου, ας πούμε, πριν πω. Είναι συγκινημένοι οι γονείς σου, είναι περήφανοι? Ναι, και η μαμά μου πάρα πολύ. Μιλάμε συνέχεια στο τηλέφωνο. Και ο μπαμπάς και η αδερφή μου, εννοείται. Εννοείται. Και το αγόρι. Το αγόρι σου δεν θα είναι εδώ μαζί σου, δεν θα έρθει μέχρι το Τωρίνο? Είχε τις υποχρεώσεις, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο το τρέξιμο που δεν θα μπορούσα να τον δω και ιδιαίτερα. Άρα είπαμε να το αφήσουμε, να πάμε τις διακοπές μας μετά το διαγωνισμό. Φαντάζομαι όμως ότι θα είναι από τα πρώτα άτομα που θα πάρεις μόλις κατέβεις από τη σκηνή. Το εννοείται αυτό, εννοείται. Έχεις κάποιο αλογούρι, κάποιο αντικείμενο? Έχω διάφορα. Έχω ένα βραχιολάκι που μου χάρισαν οι αγαπημένοι μας Κύπροι, οι συνάδελφοι. Έχω ένα γουράκι μέσα στην τσάντα μου συνέχεια. Το κάνω και μία μουτζουρίτσα πίσω από τα αυτή, η αλήθεια είναι. Μουτζούρα πίσω από τα αυτή. Γιατί το κάνεις αυτό? Ωραία, ελπίζω να λειτουργήσει απόψε το βράδυ. Έχεις και τώρα? Ναι, ναι, ναι. Για να δω. Ναι. Παιδιά, έχει όντως. Αλήθεια. Πας το καλέ να γλιτώσουμε. Έχουμε τα φίλτρα μας εμείς. Βάζουμε φίλτρα πάνω μας. Περιμένεις το 12άρι της Ελλάδας? Θα χαρούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Ανδρομάχη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Εννοείται. Στην αγκαλιά μου ζήσε άλλη μια μέρα. Στην αγκαλιά μου πάμε μαζί πιο πέρα. Στα όνειρά μου βάλε φτερά και πέτα. You could be my only one. Να 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 ναι αμάν. Έλα, έλα, έλα. Το έχουμε. Και η Ανδρομάχη σήμερα. Καλή επιτυχία και στην Κύπρο. Να σου πω, Τάσο, εγώ αναρωτιέμαι, θα αναδυθεί από το Κοχύλι ή θα μείνει εκεί, στατική? Ενώ δηλαδή, θα κατέβει καθόλου ή θα είναι σε μια μόνιμη ανάδυση? Εντάξει, θα σου πω γιατί είσαι Κυπρέα. Ευχαριστώ γιατί πρέπει να έχεις δει. Καταλαβαίνω ότι έχεις το εθνικό σου άγχος. Ναι, πνίγομαι τώρα, με πνίγει. Λοιπόν, θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί σταθερή πάνω στο Κοχύλι. Δεν θα ανέβει, δεν θα κατέβει. Θα είναι εκεί σταθερή στο κέντρο του Κοχυλιού. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν θα έρθουμε καμία έκπληξη. Και η Ανδρομάχη, σαν την Αμάντα. Δεν θα έχουμε έκπληξη βέβαια, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό όπως όλο αυτό το σύνολο γράφει στην κάμερα. Έχει μια πολύ ωραία τηλεσκηνοθεσία. Όταν το βλέπεις στο στάδιο, μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς βλέπεις, αλλά ο διαγωνισμός είναι ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός. Οπότε οι υπεύθυνοι του ΡΙΚΑ έχουν φροντίσει να έχουν μια πολύ ωραία τηλεοπτική εικόνα. Όλα αυτά τα visual, όλα αυτά τα διαφορετικά χρώματα εναλλάσσονται πάνω στην Ανδρομάχη και στις χορεύτριες, σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό που έχουν δημιουργήσει. Και νομίζω ότι επειδή, όπως σας είπα και πριν, είδα ζωντανά όλο τον δεύτερο ημιτελικό μαζί με τους υπόλοιπους δημοσιογράφους, νομίζω ότι όλοι ξεχωρίσαμε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν θυμίζει τίποτα, μα τίποτα, σε όλα τα υπόλοιπα, τίποτα. Έχει ένα διαφορετικό ήχο, έχει ένα ελληνικό ρεφρέν, έχει έθνικ στοιχεία, αλλά με πιο ανατολίτικες νότες.
Κάτι που δεν υπάρχει καθόλου φέτος στο διαγωνισμό. Και συνήθως, όταν ένα κομμάτι ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα, πάει καλά. Ναι. Η Ανδρομάχη είναι μέσα στις προβλέψεις. Μέχρι στιγμής από τα στοιχήματα θεωρείται ότι θα είναι ένα από τα 10 τραγούδια που θα πάει στον ημιτελικό του Σαββατοκύριακο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Όλη μας θετική ενέργεια στέλνουμε στην Ανδρομάχη και στην Κύπρο. Όμως, στον πρώτο ημιτελικό που ήταν προχθές, κάτι συνέβη. Είχαμε μία διαρροή. Κάτι έχουμε μάθει που δεν θα έπρεπε. Κοίτα, όπως είναι εδώ τα πράγματα, πολύ πιθανόν να είχαμε κάποια διαρροή σε κάποια σωλήνα, ξέρω, σε κάποιες χημικές τουαλέτες που δεν υπάρχουν στο στάδιο. Ψάχνουμε υδραυλικό. Πολύ πιθανόν ότι έχει συμβεί και αυτό στους Ιταλούς. Δεν φωνάξαμε όμως υδραυλικό, όχι. Υπήρξε, παιδιά, μια διαρροή στα αποτελέσματα από το Eco Times, που είναι ένα παγκόσμιο κλαμπ της Eurovision. Εκεί λοιπόν, ξαναλέω, είναι διαρροή, δεν ξέρουμε αν ισχύουν τα αποτελέσματα αυτά. Έχουν βγάλει τα αποτελέσματα των επιτροπών, αλλά και του κοινού, πώς ψήφισαν δηλαδή όλοι αυτοί στον πρώτο ημιτελικό. Και εκεί λοιπόν έχω να σας πω ότι και η Επιτροπή και το κοινό συμφώνησαν απόλυτα και βάλανε στην πρώτη θέση τους Ουκρανούς. Η Κάλλιος Όρκεστρα από την Ουκρανία, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαρροή, ξαναλέω, είναι πρώτη στις επιτροπές και πρώτη και στην ψηφοφορία του κοινού. Στη δεύτερη θέση τώρα των επιτροπών βρέθηκε η Αμάντα με το Die Together, η εκπρόσωπός μας από την Ελλάδα. Οι επιτροπές την κατατάξανε στη δεύτερη θέση, σε αντίθεση όμως με το κοινό, που εκεί τα πράγματα δεν πήγανε και τόσο καλά, αφού βρέθηκε στην δέκατη θέση. Μάλιστα. Α, η δεύτερη θέση στις επιτροπές, στη δέκατη θέση στο τελεβόντι. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, η αλήθεια είναι. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν δεν είχαμε τις επιτροπές και αν είχαμε μόνο την ψήφο από το κοινό, τι θα γινότανε? Θα περνούσαμε στο τσάκ. Θα περνούσαμε οριακά, γιατί είναι οι 10 πρώτες χώρες που περνάνε. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα οι επιτροπές που βλέπουν κάπως τους καλλιτέχνες και ακούνε τα κομμάτια με ένα άλλο μάτι, εκτιμήσαν ακόμα περισσότερο την Αμάντα μας. Να σας πάω τώρα, ας πούμε, στο κοινό, που το κοινό έφερε στην τέταρτη θέση την αλβανική συμμετοχή, τη Ρονέλα, που έχει κάνει εδώ πέρα πάταγο στο Τωρίνο. Η Ρονέλα λοιπόν στην ψηφοφορία του κοινού βρέθηκε τέταρτη. Στις επιτροπές βρέθηκε τελευταία. Τελευταία. Όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ μεγάλη απόκληση. Ήταν η τελευταία πραγματικά, ήταν 17η στην σειρά στην ψηφοφορία των επιτροπών. Όλο αυτό δεν την βοήθησε καθόλου για να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Από την άλλη όμως να σας πω ότι οι δημοσιογράφοι και οι Eurofans που βρίσκονται στο Press Center επιμένουν, συνεχίζουν κάθε μέρα να ψηφίζουν ξανά και ξανά. Και χθες είχαμε άλλη μια ψηφοφορία για την δική τους πρόβλεψη για το ποιος μπορεί να είναι ο μεγάλος νικητής της φετινής Eurovision. Εκεί λοιπόν στην πρώτη θέση για πρώτη φορά βλέπουμε το Ηνωμένο Βασίλειο που είδαμε και πριν από λίγο εδώ στο breakfast. Οι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η χώρα που θα κερδίσει. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα πάρα πολύ ψηλά για τους δημοσιογράφους στην τέταρτη θέση. Μέσα στην τελική τετράδα δηλαδή. Πολύ καλό είναι. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι λίγο θορυβείσαι όταν βλέπεις ότι, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με τη διαρροή, που φαντάζομαι μετά όσο τα αποτελέσματα τα επίσημα θα βγουν μετά τον τελικό για το πώς ψηφίστηκαν Κυριακή, τα τραγούδια, έτσι, ωραία. Που εκεί θα μάθουμε. Όλα τα αποτελέσματα, η τελική κατάταξη, πώς ψήφισαν οι επιτροπές, πώς ψήφισε η κάθε χώρα, ποια σειρά κατάταξης έχει η κάθε χώρα στο κάθε ημιτελικό. Να σας πω βέβαια ότι στο τελικό μπορούν να αλλάξουν κυριολεκτικά όλα, ναι, τα πάντα. Γιατί αυτά τα αποτελέσματα, εφόσον ισχύουν, είναι από αυτές τις 17 χώρες που ψηφίζανε στον πρώτο ημιτελικό. Ναι. Το Σάββατο ψηφίζουν και οι 40 χώρες. Ψηφίζουν 40 επιτροπές από όλες αυτές τις χώρες. Οπότε η Eurovision είναι ένα παιχνίδι που πονεί. Ποτέ κανείς δεν ξέρει ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην Κύπρο. Αύριο εδώ, ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο ημιτελικό και τις πρόβες του τελικού. Θα τα μάθουμε όλα, για Τάσο μου, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο νούμερο 6. Εκεί είναι η Τζο και μας φέρνει τα πάντα από το Instagram, το Facebook. Και τι, σκρολάρει όλη μέρα και μας φέρνει τα καλύτερα. Κάνε μου λιγάκι σκρολ. Ο Τάσος ότι είχαν τεχνικά προβλήματα εχθές. Εμάς να είχαν εκεί. Κοίτα εδώ, καναπέδες στο ποταμό, πάδο. Ό,τι θέλουμε, φέρνουμε και βάζουμε. Τι νομίζεις ότι δεν θα πήγαινα εγώ στον πάδο και χωρίς λεφτά? Τον καναπέ δεν τον αποχωρίζεις, πάντως με τίποτα. Όχι, παιδιά, γιατί εδώ. Όχι εκεί, εδώ. Βρίσκω όλα τα σκρολ.
Αυτός ο καναπές είναι κολλημένος πάνω μου. Μπορεί να περπατάω μαζί του, να ξέρετε. Και δεν ξεκίνησα τυχαία με Σάκη Ρουβά, γιατί μας καλεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο να χορέψουμε μαζί του. Έτσι, για να σας πούμε καλημέρα σήμερα. Ναι. Δείτε τον. When the rimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending. Συγγνώμη, κάμερα στην Ηλία, Μανά Ηλιοπούλου, συγγνώμη. Έχει τόσο πάθει πολύ... έρωτα το παιδί. Θέλω να χόρεψα τόσο πολύ με το Σάκη. Μα δεν χόρεψε. Για και αυτό το τραγούδι, αλλά να έρθει έτσι, λίγο ατιμέλητος, και μετά τσουκ, ξαφνικά να γίνει έτσι όπως είναι στο όνομα. Να βάζει τα χέρια έτσι και κάνει έτσι. Μα, εγώ δεν αλλάζω. Βασικά, όπως και να τον δεις, από μπροστά, από πίσω, πάνω κάτω, αλλάξες. Όχι. Ίδιος είσαι. Έχει, έχει ένα κουνούπι. Έχει ένα κουνούπι κάτω δεξιά. Έλα ρε φίλοι. Μύγες. Όχι, προσπαθώ να αλλάξω. Άλλαξες. Έγινε η Ελλήνα. Ό,τι και να κάνει, παιδιά, ο Σάκης Ρουβάς, είτε τον δεις ατιμέλητο, είτε τον βλέπεις να φτιάχνει εδώ πέρα το ποσεδάκι στο κουστούμι του. Αυτό το βλέμμα του, ρε παιδί μου, σε μαγνητίζει και δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Δεν ξέρω τι κάνει. Αλήθεια σας το λέω. Βλέμμα, το χαμόγελο, το πως, ακόμη και το πως του είναι. Ναι, και μπορεί να μας καθυλώνουν τα μάτια του Σάκη, αλλά υπάρχει ένα αγόρι εκεί πέρα έξω που μπορούν να σε καθυλώσουν οι κοιλιακοί του. Ειδικά όταν φορέ αυτά τα κοφτά, τα μαγιουδάκια, ξέρετε, που κολυμπάνε στις πισίνες. Δείτε τον Έντι μου. Δείτε τον, δείτε τον. Έντι. Ναι, ναι. Αυτό μωρό. Α, μάλλον. Μου πιστεύω ζώδιο σου. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα, Τζο. Παιδιά. Το μαγιό σου. Δεν μ' αρέσει να παραλαμβάνομαι, αλλά κάμερα στην Ανά Ηλιοπούλου πάλι. Κάτσε ρε Νάνα, παιδιά, συγγνώμη, είναι και ανάδρομος, καταλαβαίνετε κάτι, μια συμπαράσταση. Τζο, σε ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ για αυτό που μας προσφέρεις. Ήταν δώρο, παιδιά, και για την Ανά, αλλά και για όλες εσάς, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να βγαίνουν τα αγόρια στην παραλία. Όταν έχουν κοιλιακούς. Όχι, για πολλούς λόγους. Δεν εννοώ, μα δεν φοράτε ποτέ τίποτα από πάνω, μιλάω για το κάτω μέρος εγώ. Α, για μαγιό. Ναι, γιατί δεν γίνεται τώρα να γυρνάτε το σορτσάκι πάνω για να μαυρίσετε. Αφού... Πιστεύεις ότι έχει είτε φοράγε σορτσάκι είτε σλιπάκι, θα σε ένοιαζε? Βέβαια, γιατί μετά όταν θα τον δω με το εσώρουχο, εδώ πέρα θα είναι κάτασπρος, θα μπούτι κοτόπουλου και από κάτω θα είναι μαύρος. Και θα σε ενοχλούζε. Ναι, αυτό μου κλωτσάει. Πρέπει να κάνει ομοιόμορφο μαύρισμα και με αυτό το μαγιό... Κάνει ένας άντρας ομοιόμορφο μαύρο. Ναι, παιδιά, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση από όλο αυτό είναι γιατί δεν πήγε στη θάλασσα, κρυώνει. Δηλαδή το μαγιό δεν το είδα τόσο. Πάει για χαλάρωση. Είναι στην Ιταλία, γιατί έχει πάει εκεί για casting και κολύμπησε λίγο έτσι για να βγουν οι κοιλιακοί προς τα έξω για να πάει στα casting μοντέλων. Και πάμε στο επόμενο. Γιατί όση ώρα ο Έντουαρτ Στεργίου κολυμπάει στις πισίνες, η Κόνη Μεταξά αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ποιον θα έπαιρνε, πιστεύετε, για να τη το λύσει? Τον άντρα. Τον σύντροφό της. Όχι, παιδιά, τον μπαμπά μας, εκεί τρέχουμε πάντα. Έλα, κύριε Λεπά μου, πήγαινε να βοηθήσει την Κόνη. Τι είπα. Συγγνώμη, μήπως έχετε λίγο βενζίνη να με βοηθήσετε? Έχω μείνει με τα μάξι μου. Βενζινάδι Κόνη αριστερά, το βλέπετε. Τα 100 μέτρα. Να πάω με τα πόδια. Μου έχετε φέρει βενζίνη. Το ζήσαμε και αυτό. Μόνο με σένα μπορούσα να το κάνω. Μου έχεις φέρει βενζίνη. Εσύ θα το βάλεις μόνη σου. Τιμωρία. Ένα υπουργό. Πού είναι ο τέτοιος? Βάζτε αυτά. Δεν νομίζω πως πέφτει. Το ζήσαμε κι αυτό, βλέπεις. Το ζήσαμε κι αυτό. Έλα, Ικαρία, να ρίξουμε το συνάδελφο. Α, Ικαρία! Λατρεύουμε, Ικαρία! Έχω κάνει συναυλία, πάω στα βουνά εκεί. Έγινε. Δεν φτάνει που της έκανε την εξυπηρέτηση της Κόνης του να πάει να της πάει τον μπετόνι. Δεν φτάνει το ένα που προσπάθησε να της το γεμίσει κιόλας, του λέει, μα δεν πέφτει. Ναι. Κρατάει και το κινητό για κάνει story. Τι άλλο θέλεις, κούκλα μου? Το θέμα είναι ότι είχε μείνει από βενζίνη. Πού θα πάει καλά και της βάζει 8 πόσα τέτοια βενζίνη, στο Τωρίνο? Όχι, θα πάει 100 μέτρα πιο κάτω να γεμίσει. Καλά, 100 μέτρα δεν μπορούσε να πάει να περπατήσει, να πάρει ένα μπετονάκι από το βενζινάδικο. Εντάξει, τα μοναχοπέδια είμαστε καλομαθημένα.
Αγανακτεί λίγο πανταζή, αλλά πάει όμως, τρέχει. Εντάξει, όλοι έχουμε μείνει από βενζίνη μία φορά. Πάω τώρα στο quiz μου. Ελάτε, γιατί πού θα σας πάω? Σαββατοκύριακο στον Πάδο. Να βρείτε τον Τάσο. Από μένα πληρωμένα. Ποιο είναι το αγοράκι στη φωτογραφία? Ο Δημήτρης Αγγέλου. Είναι παρουσιαστής. Δεν είναι παρουσιαστής, να σας πω κάτι. Τώρα τα μαλλιά του είναι σκούρα, είναι μελαχρινά. Έχει μούσια, δεν φοράει γυαλιά. Είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, βοήθα μας. Είναι. Τραγουδιστής. Ο Θάνος Καλλύρης. Όχι. Είναι κούκλος. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Στον Πάδο να βρει τον Τάσο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από σένα. Εγώ νόμιζα στον Αργυρό θα πήγαινε. Πάστε εδώ, δεν πειράζει. Ωραία θα είναι. Καλημέρα. Έγινε Τζο μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε break και πάμε κατευθείαν σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί μετά έχουμε Masterchef. Δύο ομάδες και ο θρυλικός στίχος επέστρεψε στο Masterchef εχθές το βράδυ. Τι έγινε, θα μάθουμε σε λίγο. Μαζί σου και δεν με νοιάζει, αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει. Θα ζήσουμε συναρπάζει, που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει. Μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Οι backstage δηλώσεις των αρχηγών του Masterchef σε λίγο στο Breakfast at Star. Αν γυρνούσε ο Πόπενα, θα έκανα του Πόπενα αρχηγό. Είναι σαν να είμαι μέσα στο σπίτι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, άκουγα τις ίδιες φωνές, δούλεψα σαν να είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον. Στις 11.30 η Άση Μπίλιου εξηγεί πώς θα βρούμε σε ποιο ζώδιο έχουμε το Δία μας και τι σημαίνει αυτό. Στο Breakfast at Star, καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας, την υπέροχη, τη μοναδική. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε τα πάντα για το Masterchef, διότι εχθές είχαμε τον τοίχο, το θρυλικό τοίχο, ο οποίος δίνει και γέλιο, δίνει και κλάμα. Φυσικά, και κάπως έτσι θα πάμε στο νούμερο 4. Η δοκιμασία η ομαδική που τόσο πολύ αγαπάμε έφτασε με αρχηγό τον Χριστόφορο, που έχει τα πλεονεκτήματα. Διαλέγει αρχηγό και υπάρχει και μία ανατροπή. Πρέπει οι αρχηγοί να αποφασίσουν μόνοι τους το μενού. Και αυτό το Χριστόφορο δεν του αρέσει καθόλου αμέσως τώρα. Έχουμε πλεονεκτήματα για τον Χριστόφορο. Λοιπόν, Χριστόφορε, θα είσαι ο αρχηγός σε μία από τις δύο ομάδες. Τι χρώμα επιλέγεις για την ομάδα σου? Σεφ, θα πάρω τον μπλε. Δεν μου αρέσει το κόκκινο σαν χρώμα. Το επόμενο πλεονέκτημα του Χριστόφορου είναι ότι μπορεί να ορίσει τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας. Ποιος γελάει περισσότερο? Εσέβα να την πάρει αυτός που γελάει περισσότερο από μόνος του. Και αυτός είναι ο Νίκος Μπέρκας. Το επόμενο πλεονέκτημα του Χριστόφορου είναι ότι θα διαλέξει πρώτος το πρώτο μέλος της ομάδας του. Θα πάρω τον Νικήτα πρώτο, σεφ. Είναι ελπίδα, σεφ. Ελπίδα. Η δεύτερη επιλογή, σεφ, θα είναι η Καλλιόπη. Καλλιόπη. Πανώ, αδερφέ μου. Πανούλης. Σεφ, πιστεύω για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πράγμα, θα πάρω τον Ιταλό, γιατί... Οπότε, Γιάννο, φοράς την κόκκινη και κάνεις παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά της κόκκινης ομάδας. Καλώς ήρθες. Συμβούλιο δεν υπάρχει. Τις αποφάσεις θα τις πάρει ο Χριστόφορος και ο Νίκος. Και ο Θεός βοηθός. Δύσκολα τα υλικά. Και αρχίζω να τα χάνω, δυστυχώς. Δεν έχω ιδέες, τίποτα. Έχω κολλήσει το μυαλό μου τελείως. Σκέφτομαι μόνο το έξω μέσα. Ξαφνικά αρχίζω και σκέφτομαι μόνο το έξω. Πόσο άβολο ήταν αυτό με τον Γιάννο χθες. Πόσο άβολο, παιδιά, που ο Γιάννος έμεινε στο τέλος πρώτη φορά. Που πάντα ο Γιάννος ήταν από τους πρώτους που επέλεγε κάποιος. Και στο τέλος ο Γιάννος να μην ξέρει πού να πάει. Άβολο πολύ.
Εντάξει, αφήσανε έναν τον δυνατό παίκτη για το τέλος, γιατί θέλανε να μοιράσουν τα πράγματα διαφορετικά. Ήταν ξεκάθαρα γιατί υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Χριστόφορου, Μπέρκα και Γιάννου από όταν έφυγε η Ελισάβετ. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ο Γιάννος είδαμε ότι είχε λίγο ένταση και είχε βγει λίγο μπροστά. Μίλησε για Ίαινες, μίλησε για κάποια φίδια. Οπότε ήρθε η ώρα του Χριστόφορου να είναι αρχηγός καθώς κέρδισε και λέει τώρα. Τι θα γίνει, Γιάννο μου! Από την άλλη, να σου πω όμως κάτι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός μάγειρας. Είναι. Άρα, βάζεις μπροστά το συνέστημα και την ενδεχομένως τα νεύρα ή την αγανάκτηση και όχι το μαγειρικό. Δεν είναι θέμα συναισθήματος, νομίζω. Είναι θέμα ότι πρέπει να υπάρχει και καλή συνεργασία. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι έχεις πει αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προκύψει μια καλή συνεργασία. Θα υπάρχει κλίμα το οποίο δεν θα βοηθήσει και στο να μαγειρέψω σωστά. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να σε βγάλει και υποψήφιο μετά, αν δεν μαγειρέψω. Δηλαδή, και εγώ να πάρω το Γιάννο και να υπάρχει ένα κλίμα. Εγώ θέλω όμως να μαγειρέψεις. Θα σε πάρω πρώτο κιόλας για να μαγειρέψεις για μένα, να κάνεις το καλύτερο αποτέλεσμα και να κερδίσουμε. Γιατί είναι πολύ δυνατός ο Γιάννος. Είναι το αλλιώς, μαγειρικά. Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι μιλάει γαλλικά. Ναι. Και φοβήθηκαν λίγο τις φωνές και τον τρόπο που θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον τοίχο. Αυτό νομίζω ότι, παιδιά, ήταν το πρόβλημα. Γιατί ο Χριστόφορος έχει μια δυνατή φωνή, όπως θα ακούσουμε και μετά. Είναι λίγο loud. Τώρα με τον Γιάννο, ο οποίος δουλεύει πολύ ήσυχα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ισορροπήσει αυτό το είδος των χαρακτήρων σε μια ομάδα. Γιατί η συνεννόηση είναι το παν στον τοίχο, έτσι. Οπότε είχαμε και το ότι έχει δημιουργηθεί πριν. Είχαμε και τις φωνές που ενδεχομένως να μην το θεωρούσαν πολύ ευρωντόφωνο και όλα αυτά λειτουργήσαν στο να μην επιλεχθεί από την αρχή. Εντάξει. Ωραία, για πάμε στο επόμενο. Τι έγινε στο νούμερο 3. Θα σου πω τώρα τι έγινε στο νούμερο 3, γιατί ο Χριστόφορος έπιασε ντεσιμπέλ που δεν έχουμε ξανακούσει στο MasterChef. Η Καλλιόπη ήθελε να ρίξει τον τοίχο, μπας και καταφέρει να συνεννοηθεί με τους από πίσω και υπήρχε και αυτό το πιάτο ρολόι, το οποίο ουσιαστικά οριακά χαντάκωσε την μπλε ομάδα στο να καταφέρει να βγάλει πιάτο. Στο νούμερο 4. Ωραία, ωραία. Συνέχισε. Πες μου για τον Αστακό. Αστακό, έχω σκεφτεί σίγουρα να τον βράσουμε αρχικά. Ναι. Και εδώ τώρα έχω... θέλω βοήθεια. Μου λέει θα κάνουμε τον Αστακό και δεν ξέρω μου λέει τι άλλο. Α, ωραία του λέω. Για πες μου για λεμόνι. Λεμόνι, έχω σκεφτεί, παιδιά, μια τάρτα σπασμένη κάπως, μια κρέμα λεμόνι, καμιά μους μασκαρπόνε, έχω πάρει και φρούτα. Στο γλυκό, μου λέει θα κάνουμε μια κρέμα λεμόνι. Σόπαρε του λέει, θα κάνουμε μια κρέμα λεμόνι με τα λεμόνια, αλήθεια. Πατάτες μπήκαν, σαλάμι κόβω με το μαχαίρι. Εντάξει, κόβω μπέικον, εγώ να μπει σε τηγανάκι στη χαμηλή φωτιά. Ρε, πρώτα το σαλάμι κόβω. Θα το βάλω το σαλάμι. Καλά, η διαφορά στα ντεσιμπέλ είναι ξεκάθαρη. Ο Χριστόφορος νικάει προς το παρόν, αλλά πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δεν τους έχω δει καν και δεν τους βλέπω καν. Τους κόκκινους. Είχαμε κόκκινους στο μπάγκο. Αυτό. Είναι σαν να μην έχουμε. Ποιος θα φωνάξει τώρα, ο Μπέρκας ή η Ελπίδα. Πού να ο Γιάννος θα μιλήσει τα γαλλικά δυνατά. Μιλάς γαλλικά δυνατά, γίνεται. Πρώτον. Πες μπονζούρ δυνατά. Νικήτα! Έλα! Ρε, εκεί με άλλη ντομάτα. Μία! Τι να βάλω! 200! Κάσε! Λίγο φινάρι! 50 νερό! Τέλεια! Μου είπες κάσε. Μου βγήκε τόσο αυθόρμητο που απλά ήθελα να το πάρω να τον κουτουλήσω γιατί πω σκάσε λίγο να συνεννοηθώ και συνεχίζεις μετά. Ναι ρε. Πάνω δεν παίζει αυτό. Τι εννοείς ρε φίλε. Δεν παίζει μισό χιλίο στον άνετο. Που ξεκινάει το μηδέν. Και έχει μια γραμμή πριν στο ένα. Λοιπόν, πάμε. Μισό εκατοστό, sorry, μισό εκατοστό. Μας αρπάξανε λίγο τα φιστίκα, βάλουμε φουντούκια. Όλα. Ναι, φαίνεται στη γεύση, ναι. Φουντούκια. Φουντούκια, λευκό κρασί. Καλή συνεννόηση, λέει. Λευκό κρασί, το πόρτο. Ωραία. Σούπερ. Λευκό, ρε φίλε. Μπορείς να μιλήσεις καλή συνεννόηση με τον Χριστόφορο Σε. Βέβαια. Τέτοια φωνή. Πάνω! Μποκτσόι, σε κλαριφιέ, πόση ώρα στο τάρισμα. Ποιο? Μποκτσόι. Ναι, τι. Πόση ώρα στο τάρισμα, σε κλαριφιέ. Δεν θα το σοτάρουμε. Δεν. Όχι. Οκ. Okay. Νικήτα! Ρε! Έλα, ακούω! Τελείωσα την κρέμα λεμόνι και την έχω βάλει σε πιπερό και παγό νερό. Πόπι, δεν σ' άκουσα. Τελείωσα την κρέμα λεμόνι. Ωραία, και εγώ τη βάζω ψυγείο. Άντε, συνεννοηθείτε. Κάνω τον αέρα γιος μου. Κάνω τον αέρα γιος μου. Κάνω γρήγορα. Δεν μου λες εμένα γρήγορα. Έχω επιλέξει πιάτα. Ωραία, πες τα. Μαύρο, στρογγυλό πρώτο. Μοιάζει με μαγέ. Τι το έμαγε, μα τι είμαι, ο Μάρκελος Νύχτας είμαι. Πες. Έλα ρε. Να γράψουμε ακριβώς τι θα πει. Ναι. Τι ναι, κατάλαβες τι είπε. Ναι. Τι ναι, ρε. Όμως δεν κατάλαβες, Χριστό. Ναι, λέει.
Ναι! Το ένα δεξιά, ψιλοστραβά. Να κοιτάει σκέψου 12 και 25. Τα δύο φύλλα τι είπε, 12 και 25. Το δεύτερο φύλλο να κοιτά... Λέγε το πρώτο, το πιο μεγάλο. Να πηγαίνει 12 και 20. Το μεγάλο και το μικρό μαζί 12 και 20. Το ένα φύλλο, ρε. Και μισή κάθετα ή παράλληλα, ρε, σε μένα. Και μισή είναι μπροστά σου, ρε. Μπροστά σου είναι το και μισή, ρε. Ναι, ρε, κάθετα ή παράλληλα το κενελάκι. Η μαρμελάδα, ρε, πάει και μισή. Εδώ, στην μαρμελάδα, το κενέλ πάει στο κέντρο. Μίλα πιο δυνατά. Για το γλυκό πίσω, πώς θα στήσω. Ωραία, πάμε, τη μία βάση, τάρτας κάτω. Πάνω, πάνω, στην κορυφή. Εντάξει. Τη μία βάση, τάρτας κάτω. Ωραία, πάμε. Νικήτα, πες μου για το γλυκό. Μισό, στήνω, ένα λεπτό. Και εγώ πότε θα στήσω. Να δω, ρε. Ρε, Νικήτα. Βάλε τη μαρέγκα και βάλε φουντούκια. Ωραία, άλλο, πες μου. Το λάδι πάνω στην τάρτα. Ποιο λάδι, μωρέ. Το λάδι πορτοκαλιού. Ε, αφού είναι μ***ας, τι ό,τι να είναι. Δεν πειράζει. Να στήσω και να περιμένω μετά εγώ να στήσω. Έλα, 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 έλα. Τελείωσε, τελείωσε. Δεν θα βγει από τον τοίχο, ας σου πω, θα τον πετάξω. Πάσε καλό μας. Δεν φωνάζουμε. Δεν φωνάζουμε καθόλου. Εντάξει, νομίζω ότι γελάσαμε πάρα πολύ. Με τις φωνές των άλλων, έτσι. Δεν υπήρχε. Παιδιά, μου φύγει η μάσκα. Κρατήσου λίγο. Για φανταστείτε τώρα όμως να είσαι εκεί, να μαγειρεύεις, παιδιά, και να πρέπει όντως να πετύχεις για να μην φύγεις. Εμείς γελάμε. Δεν υπάρχει. Και όταν αγχώνεσαι η Καλλιόπη, η Ελεάνα, πικάρει πάρα πολύ. Να ξέρεις τι γίνεται. Μην μας ξαναπείτε το κοντρόλ ότι πικάρουμε. Εμείς. Δηλαδή γίνεται. Όταν πικάρεις, δεν καταλαβαίνεις και τι λες. Δεν καταλαβαίνει άλλος τι λες. Ναι. Όταν ανεβαίνεις πολύ ψηλά. Ναι. Και η Καλλιόπη. Όχι αυτό. Όχι, το πρόβλημα τους ήταν άλλον. Ήταν το θέμα με τους πόντους, τα εκατοστά και με το ρολόι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τι νοιάσατε που θα το λύσει αυτό που είπε ο Μπέρκας. Η αλήθεια είναι ότι τώρα εντάξει. Ας πάρουν ένα κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι μέτρο σύγκρισης κοινό. Αφού βλέπεις ότι με τους πόντους δεν σου βγαίνει. Λες δύο εκατοστά και τα δύο του ενός μπορεί να είναι τόσο και του άλλου μπορεί να είναι τόσο. Δηλαδή, αφού δεν συνεννοούνται. Μα και ο Πάνος του είπε ένα χιλιοστό. Το ένα χιλιοστό δεν είναι ούτε το νυχάκι μας έτσι. Ναι, παιδιά, ναι, Πάνος του τρέλανε. Δεν μπορούσε τώρα να του πει. Και με το ρολόι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν. Όχι, πανέξυπνο. Πολύ ωραίο. Και εγώ, 12 και 25. Το και μισή που είναι δείχτης, το παραπέντε. Ο μικρός δείχτης ή ο μεγάλος δείχτης. Ναι, γιατί άμα δεν έχεις ξαναδεί ρολόι που γυρίζουν οι δείχτες και είναι αυτά τα ηλεκτρονικά που σου γράφει 13 και 50, πώς θα το βρεις. Λοιπόν, πάντως, παιδιά, πέρα από την πλάκα, η Καλλιόπη είχε νευριάσει πραγματικά με τον Νικήτα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν περίμεναν όλα τον Νικήτα χθες η μπλε. Κοίταξε, γιατί είχαν το γλυκό και έπρεπε να στήσουν ταυτόχρονα για να βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Ο Νικήτας είχε στήσει μόνο στο πιάτο. Και η Καλλιόπη δεν το είχε πει σε κανέναν ο Νικήτας. Και η Καλλιόπη το περίμενε. Γιατί πιο πριν έστεινε ο Νικήτας του Χριστόφορου. Ναι, αλλά στο γλυκό που έπρεπε να το κάνουν με την Καλλιόπη, το κάνε μόνος του. Το στήσε μόνος του. Και έλεγε τελικά. Και λέει η Καλλιόπη, αυτό τι είναι, αυτό που έβαλα. Γιατί το έβαλες, εγώ δεν το έχω βάλει. Ναι, το λάδι πορτοκαλιού το είχαμε για το Φινόκιο. Εσύ μου το βάζεις τώρα στο λεμόνι. Υπήρξε τρομερή ασυνοησία και η Καλλιόπη τον είπε και τον αποκάλυψε και εγωιστή τον Νικήτα. Ναι. Ότι φέρθηκε πολύ εγωιστικά. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Και η ένταση τώρα και τα νεύρα. Γιατί όσο φωνάζεις, τα νεύρα σου ανεβαίνουν, φουντώνεις. Δεν κάθεσαι, αρχίζεις και φορτώνεις με τον άλλον. Χωρίς να έχεις πρόβλημα. Γιατί φωνάζεις, φωνάζεις, φωνάζεις. Τσιτώνεις κάποια στιγμή. Όταν με τα Χριστόφορος Καλλιόπη χθες. Εντάξει, υπέροχο βγήκαν, παιδιά. Υπέροχο. Όταν, δηλαδή, επιλέχθηκα, όταν ο Χριστόφορος επέλεξε την Καλλιόπη, δεν ήξερε. Όχι. Δεν ήξερε. Γιατί λέει πικάρι, έχει υψηλή φωνή, οπότε θα ακουστεί από τον τοίχο. Οπότε είχε και ένα λόγο. Εκεί κάποια στιγμή ήθελα να βρεθεί κάποιος να τους πει: ας φύγει ο τοίχος να αγκαλιαστούν, να μονιάσουν, να τελειώσουμε. Ξέρεις, μην το χάσετε σήμερα, γιατί σήμερα θα δει για πρώτη φορά μετά τη δοκιμασία ο Νικήτας στην Καλλιόπη. Δεν έχουν βρεθεί ακόμη. Είναι η μέρα που θα μονιάσουν. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για την κορύφωση. Δεν ξέρουμε τώρα. Συνάντησα τον. Πάμε στο νούμερο 1 φυσικά. Συνάντησα τον Χριστόφορο και μας αποκαλύπτει γιατί διάλεξε τον Νίκο Μπέρκα για αρχηγό. Και μετά συναντάω και τον Νίκο Μπέρκα και λέει πώς αισθάνεται που τον διάλεξε ο Χριστόφορος για αρχηγό σε αυτή τη δοκιμασία. Αποκλειστικά στο νούμερο 1. Με το που είδα τον Μπέρκα να μπαίνει μέσα στο σπίτι, λέω καλό στον αρχηγό. Αν γυρνούσε ο Μπόμπενα, θα έκανα τον Μπόμπενα αρχηγό. Κόκκινο κιόλα. Μεταξύ μα δεν λέει πλέον. Οπότε μοιράζονται και πιθανότητες. Να σου το πω και απλά, δεν το κρύβω. Διαλέγω Νικήτα και εκεί περιμένω να δω τι θα πάρει ο Μπέρκα. Παίρνει την ελπίδα, παίρνω Πόπι,
Γιατί άμα έπαιρνα εκεί τον πάνω και με έπαιρνε Πόπη, θα κοιταζόμασταν και ευλόγησαν, θα λέγαμε. Πρέπει να έχω safe κάποιον για γλυκό από τη μία μεριά και από την άλλη. Τους ξεκούφανες όλους. Ήταν επειδή ήθελες να συνεννοηθείς ή επειδή ήθελες να αποσυντονίσεις τους κόκκινους? Θα έτσι μιλάω. Είμαι από μια μεγάλη οικογένεια. Εάν κάτσεις στο σαλόνι με την οικογένειά μου, αν δεν μιλήσεις έτσι, δεν σε ακούει κανείς. Έτσι επιβιώνεις την οικογένειά μου. Μ' ανησυχεί αρκετά το ορεκτικό. Το πρώτο πιάτο, δεν ξέρω, εκεί λίγο με φαίνεται περίεργο το πώς το στήσαμε εμείς. Σαν Παρασκευές μου ακούστηκαν όλα ωραία, κάτι 12 και 20, 12 παρά 20. Είναι πάρα πολύ ωραία να παίρνεις την ευθύνη του αρχηγού. Θα είναι ακόμα καλύτερα άμα κερδίσουμε κιόλας. Άκου για τον τοίχο και για τον τοίχο και για τον τοίχο. Είναι σαν να είμαι μέσα στο σπίτι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, άκουγα τις ίδιες φωνές. Δούλεψα σαν να είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζω γεγονότα που έχουν συμβεί τις προηγούμενες μέρες με την επιλογή του Χριστόφορου. Ο Χριστόφορος ήθελε να με δει αρχηγό πολύ καιρό πριν. Οπότε επέλεξε τη χειρότερη στιγμή για να με βάλει αρχηγός. Έχεις λίγο κόντρα. Επέλεξα την ασφάλειά μου, την ελπίδα με την οποία έχουμε συνεργαστεί μαγειρικά και ξέρει ο ένας τον άλλον. Ξέρει τι δεν καταλαβαίνω, ξέρει τι μου λείπει και τι πρέπει να κάνω. Θεωρώ ότι είναι και πολύ δικαίη μοιρασιά αυτή τη φορά. Με τον τρόπο που λειτουργήσε και ο Χριστόφορος και εγώ. Υπήρχε κάποια στιγμή που σκέφτηκες, πω τώρα πώς θα βγει? Σε όλα τα σημεία, από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο υπήρχε αυτή η σκέψη στο μυαλό μου, δεν την έδειξα στα παιδιά. Σίγουρα δεν ήμουν απόλυτα σαφής σε εντολές που έδωσα όλες τις στιγμές. Σίγουρα τα παιδιά μου βοήθησαν πάρα πολύ όλοι με δικές τους ιδέες. Αλλά η αρχική ιδέα που είχα στο μυαλό μου και για τα τρία πιάτα υπάρχει μέσα στα πιάτα. Άρα πολύ καιρό είχε πει ο Χριστόφορος στον Μπέρκα ότι θέλει να τον κάνει αρχηγό. Γιατί λέει κάποια στιγμή, αν ήταν ο Δημήτρης μέσα, θα έστελνε τον Δημήτρη αρχηγό. Ναι, γιατί ο Χριστόφορος έχει πει ότι καλό θα είναι και μπορεί, συμφωνώ σε αυτό σε ένα βαθμό, ότι θα πρέπει να περάσουν όλοι από αυτή τη θέση κανονικά. Και, δηλαδή είναι σωστό που μπήκε ο Μπέρκα τώρα αρχηγό. Γιατί δεν είχε πει ποτέ. Εντάξει, τον διάλεξε μια δοκιμασία όμως που ο Μπέρκα είναι χαμηλών τόνων. Δεν μιλάει έντονα, δεν βγάζει φωνή. Είναι λίγο ήπιον τόνων. Γι' αυτό και επέλεξε πρώτα την Ελπίδα, όπου εδώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννο. Δεν έπρεπε ο Μπέρκας να έχει την Ελπίδα δίπλα του. Γιατί θα έπρεπε να την έχει απέναντι, γιατί εφόσον ξέρει ο ένας τον άλλον τόσο καλά και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον, θα τον βοηθούσε. Δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια, αν όντως έχει βοηθηθεί. Θα τον βοηθούσε να επικοινωνεί από τον τοίχο με την Ελπίδα. Και όχι δίπλα του. Έχει δίκιο. Αυτή την αίσθηση έχω. Αυτό έκανε ο Χριστόφορος βέβαια, που πήρε απέναντι τον Ιταλό και τον Νικήτα, που έχει καλή σχέση με την Καλλιόπη. Παιδιά. Φαντάζεστε να ήταν ο Μπόμπενας μέσα και να τον έβαζε ο Χριστόφορος αρχηγό στον τοίχο? Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα με κόκκινη ομάδα τι θα γινόταν? Χαμός. Χαμός θα γινόταν. Βέβαια. Ο Χριστόφορος τώρα, εμένα μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, σε όλες τις ομαδικές δεν δίνει πολύ ωραίες ιδέες? Δεν έπαθε ένα ψεντόνι αυτό που λένε χθες με τις ιδέες, με τι υλικά θα πάρει? Σαν να μην ήξερε πώς θα σας πει. Είναι σαν αυτό που παθαίνουμε εμείς στο πικεφί. Δεν θα μας βλέπουνε. Όχι, αλλά παρόλα αυτά ο Μπέρκας λέει στο σπίτι, αέγιο σαν το σπίτι. Φώνει, δηλαδή έτσι φωνάζουν στο σπίτι. Μιλάνε και μαγειρεύουν όλοι μεταξύ τους. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν είμαστε μέσα εκεί. Να πούμε. Για φανταστείτε να φωνάζουν όλοι μαζί έτσι. Παιδιά, στην Καλλιόπη στο δωμάτιο. Νικήτα! Η ομελέτα! Τι ώρα είναι! Παιδιά, εντάξει, εγώ δεν θέλω να σας το πω, αλλά στο σπίτι μας έτσι φωνάζουμε εμείς. Άμα φωνάζουμε, ρε παιδί. Άμα θέλω, είναι στο δωμάτιο το παιδί, κλειστή την πόρτα, διαβάζει. Θα ουρλιάξω αν με ακούσει. Θα κάνω δηλαδή. Άλλο στο δωμάτιο που είναι στον πάνω όροφο π.χ. και κλειστές πόρτες, το καταλαβαίνω. Άλλο να είσαι δίπλα-δίπλα και να φωνάζεις. Έχει διαφορά. Στην κουζίνα. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν δυνατή φωνή. Τι να κάνουμε. Είναι βροντόφωνοι. Όπως και ο Χριστόφορος. Λοιπόν, αυτό ήταν το MasterChef, το οποίο σήμερα έχει συμβούλιο για να μάθουμε ποια ομάδα κέρδισε τελικά. Θα κερδίσει τελικά. Σήμερα 9 στο Star Channel, το MasterChef το βράδυ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε, θέλω να σας πω και asimbilio.gr βεβαίως. Μπαίνετε στο asimbilio.gr και βρίσκετε πού έχετε τον Δία. Σε ποιο ζώδιο δηλαδή. Από τον νεκριό μέχρι τον ηχθή. 11.30 η Άση θα μας αναλύσει τι σημαίνει αυτό για την τύχη της ζωής μας, για την ευημερία, για τη φιλοσοφία, τη σοφία γενικά της ζωής μας. Asimbilio.gr το μαθαίνουμε να είμαστε έτοιμοι. Και μετά το break τι έχουμε, τι ζούμε εμείς από το πρωί εδώ. Όλο το πλατό μυρίζει carrot cake. Mm. Και τρελαινόμαστε και μόνο στην ιδέα από τον Παύλο μας. Σε λίγα λεπτά και αμέσως μετά. Νανά, είσαι έτοιμη? Εγώ, εσείς? Όχι. Είσαι η παρουσιάστρια του Πι και Δι για σήμερα. Σταμάτα. Kiss you like the way I do.
Στις 11.30 η Άση Μπίλιου εξηγεί πώς θα βρούμε σε ποιο ζώδιο έχουμε το Δία μας και τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα και από την κουζίνα του breakfast. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε carrot cake με τον Παύλο, έχουμε πει και φύση πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό δηλώσει συμμετοχή στο 212-212-7300 και 7300-1, γιατί ένα τυχερό ή μία τυχερή θα κερδίσει ένα μοναδικό δώρο. Έναν πίνακα σε καμβά, αλουμίνιο ή plexiglass από την εταιρεία smartcrafts.gr. Ο νικητή ή νικητή θα κερδίσει έναν υψηλή ποιότητα ευκρίνεια πίνακα έω 1,20 σε ύψος, διαλέγοντας μέσα από μια τεράστια γκάμα, επιλεγμένη γκάμα εικαστικών θεμάτων στις αρεσκές σας. Ή δημιουργήστε ένα δικό σας, έτσι έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο δικό σας χώρο, στο δικό σας σπίτι. Αναβαθμίστε το χώρο σας με smartcrafts.gr. Και Παύλο μας, τι μας φέρνεις? Σας φέρνω ένα εύκολο, γρήγορο carrot cake, ό,τι πρέπει για το Σαββατοκύριακο, ό,τι πρέπει για snack, ό,τι πρέπει για πρωινό. Ό,τι πρέπει για μια μέρα. Ό,τι πρέπει για μια μέρα, βασικά. Με μπόλικο ξηρό καρπό μέσα, πολύ, πολύ, πολύ δυνατό. Ξεκινάμε? Ξεκινάμε. Ωραία. Εσύ πώς πέρασες? Είδα κεφαλονιά, είδα βουνά, είδα θάλασσες. Πήγα κεφαλονιά για τα γυρίσματα του Life is a Beach. Δεν μπορώ να το πω σωστά. Που είναι μια... Ναι. Που είναι μια εκπομπή που θα παίξει τον Ιούλιο, υπομονή μέχρι τον Ιούλιο δηλαδή. Ωραία. Με το Χάρη του Γκαγιαδάκη. Και πέρασα καταπληκτικά. Πόσες μέρες έκατσες? Πήγα Κυριακή και γύρισα χθες, αλλά γυρίσαμε πάρα πολύ, όλο το Λιξούρι. Εγώ ήμουνα στην περιοχή Λιξούρι, που είναι το δυτικό μέρος, ας το πούμε. Ήταν καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία κεφαλονιά. Σε όλους τους κεφαλονίτες να πούμε ένα γεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σπάσαμε δύο αυγά, βάζουμε και το λάδι μας μέσα στο μπολ, ωραιότατα, και βάζουμε και τη ζαχαρή μας, βάζουμε καστανή ζάχαρη, γιατί μας δίνει ωραίο χρώμα η καστανή ζάχαρη. Και επειδή είναι carrot cake, ναι, και το carrot έχει υγρασία, θέλουμε πράγματα που να... Κρατάνε την υγρασία. Να κρατάνε την υγρασία και να μην γίνει το cake μας, ξέρεις, πολύ, να είναι moist, αλλά να μην είναι ομό. Ωραία. Λοιπόν, ανακατεύουμε αυγά, λάδι και ζάχαρη και θέλουμε εδώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να τα ανακατέψουμε καλά για να μην έχει λάδι από πάνω, να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μίξερ, αντί για να το κάνουμε σε χέρι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μίξερ, δεν χρειάζεται, δεν είναι ότι είναι... Ξέρεις, είναι... Δεν είναι σκληρό. Δεν είναι σκληρό, μπράβο το μείγμα μας, είναι... Να το δες, έγινε. Έγινε. Α, δεν ρωτάω εγώ, παιδί μου, είσαι περίεργη. Δύο λεπτά. Λοιπόν. Εδώ πέρα, το άλλο σημαντικό. Έχουμε σταφίδες, τις οποίες τις έχουμε μουλιάσει μέσα στο χυμό πορτοκάλι που θα βάλουμε. Ναι. Αυτό φουσκώνει τις σταφίδες με το πορτοκάλι και όταν τρως το κέικ, ρε παιδί μου, έχεις, ξέρεις, σκάει σταφίδα και έχει μέσα γεύση πορτοκάλι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλει καμιά ώρα να τις μουλιάσετε ή και από την προηγούμενη μέρα. Μπορείτε αντί για χυμό πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε και μπράντι, άμα θέλετε. Μπορείτε να βάλετε κάτι... Ένα λικεράκι. Ένα λικεράκι, ό,τι θέλετε. Βάζουμε τις σταφίδες μας με το χυμό πορτοκάλι. Μπανάκι έκανες, δεν μας είπες. Γιατί εσύ έκανα και... βουνά, εγώ είδα πολύ story με βουνό. Εννοείται έκανα και μπανάκι. Κοίταξε, η κεφαλονιά είναι πολύ ωρινή. Αλλά έχει και απίστευτες παραλίες, ειδικά στο Λιξούρι που πήγαμε εμείς. Και μείναμε και σε κάμπινγκ. Διατερεύσαμε σε παραλία μόνοι μας. Και ήταν και ωραία η εποχή μας, έκανε και καλό καιρό. Τέλος πάντων, θα τα δείτε όλα τον Ιούλιο. Εγώ ανυπομονώ να τα δω γιατί περάσαμε πάρα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπετε, το μείγμα μας έχει γίνει ομοιογενές, δεν βλέπουμε λάδι από πάνω. Φαίνεται ένα μείγμα. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε και το καρότο. Είναι καλό το καρότο να το βάλουμε σε αυτό το σημείο για να πάρει μια επικάλυψη από τη ζάχαρη και το λάδι, έτσι ώστε να μην μας βγάλει πολύ υγρασία μέσα στο κέικ. Τριμμένο καρότο, 200 γραμμάρια, δύο καρότα είναι περίπου. Αλλά είναι μπόλικο. Θα μου πεις καρότο κέικ φτιάχνεις. Καρότο κέικ φτιάχνεις. Άμα δεν έχει καρότο. Απλά δεν περίμενα αυτό με τη σταφίδα. Η σταφίδα είναι πολύ. Δοκιμάστε το, είναι καταπληκτικό. Ωραία, το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο να πάει και το καρότο. Και τώρα αλλάζουμε εργαλείο. Ναι. Θα πάρουμε την σπάτουλά μας. Τώρα αυτό είναι και για πρωινό, είναι μεσημεριανό. Αυτό είναι ό,τι πρέπει να το έχετε στο ψυγείο και να ξέρεις.
παίρνει ένα κομματάκι μια χαρά. Και ξέρει, εγώ τα συνδυάζω πάρα πολλά πράγματα, τα συνδυάζω με παγωτό. Γιατί ταιριάζει και αυτό. Εντάξει. Παγωτό, καϊμάκι με αυτό είναι κόλαση. Ακριβώς. Λοιπόν, πάντα όπου βάζουμε χυμό, βάζουμε και ξύσμα. Ωραία. 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 Ξύσμα από ένα πορτοκάλι, λοιπόν. Να μας δώσει ωραία μυρωδιά και να μας δώσει και ένταση. Θέλουμε όλο το ξύσμα, μην το λυπηθείτε. Αλλά μην μου ξύσετε το λευκό, ξέρετε. Λίγο-λίγο. Βλέπετε εδώ. Μουσκομυρίζει, ωραιότατα. Βάλαμε και το ξύσμα μας. Και πάμε. Ξηρούς καρπούς. Έχουμε αμύγδαλο, το οποίο το έχουμε αλέσει αρκετά. Αλλά να έχει κομματάκια, να μην γίνει πούδρα. Ωραία. Και καρύδι, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει. Δεν είναι πολύ αλεσμένο, να έχει κομματάκια καρύδι. Ξέρετε, το carrot cake θέλει να έχει καρυδάκι μέσα. Εάν δεν σας αρέσει το καρύδι, βάλετε μόνο αμύγδαλο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο ξηρό καρπό θέλετε. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο με τη Μαρίς, να ενυδατωθεί και ο ξηρός μας καρπός. Ωραιότατα. Επίσης, αυτό το αμύγδαλο το αλεσμένο θα μας βοηθήσει με την υγρασία. Θα απορροφήσει η υγρασία δηλαδή μέσα στο κέικ και δεν θα μας βγει πολύ νερουλό. Και έχουμε ολική άλεση αλεύρι, ακριβώς για τον ίδιο λόγο, γιατί θα μας βοηθήσει με την υγρασία να την απορροφήσει και να μας βγει το κέικ έτσι ωραίο και είναι και πιο υγιεινό. Και σόδα, ένα κουταλάκι σόδα. Αλεύρι, μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω. Ανακατεύουμε λίγο τη σόδα μέσα στο αλεύρι. Τούμπα όλο. Και με τη Μαρίς ανακατεύουμε. Θέλω να σας δείξω σε τι υφή πρέπει να έχει η ζύμη μας. Πρέπει να είναι σφιχτή η ζύμη μας, δηλαδή να μην είναι πολύ υγρό, δεν είναι κέικ, γιατί όπως είπαμε, θα το ξαναπούμε, το καρότο θα μας βγάλει υγρασία. Ωραιότατο. Μπορείτε να το ψήσετε μέσα σε μακρόστενη φόρμα όπως το κάναμε εκεί ή σε στρογγυλή που θα το κάνουμε τώρα. Εγώ νομίζω είναι καλή η ζύμη μας. Βλέπετε πώς είναι. Είναι σφιχτό. Δεν τρέχει. Ωραιότατα. Λοιπόν, παίρνουμε τη φόρμα μας που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε σιμιζάρι. Βάζουμε λαδάκι, απλώνουμε γύρω-γύρω. Βάζουμε λίγο αλευράκι. Ξέρετε, το πασπαλίζουμε να πάει παντού. Έχει λίγο έξτρα αλευράκι. Θα το βάλω μέσα στο κέικ. Ωραιότατα. Μπορείτε να βάλετε και λαδόκολλα στο στρογγυλό, άμα θέλετε, για να είστε σίγουροι ότι δεν θα κολλήσει. Και πάμε. Βάζουμε στη φόρμα μας. Ωραιότατα. Και ψήνουμε 180. Θέλει 45-50 λεπτά, θέλει ώρα. Εάν το δείτε και παίρνει πολύ χρώμα, θα πάρει χρώμα, μην αγχωθείτε. Εάν νιώθετε ότι θα καεί, χαμηλώστε τη θερμοκρασία μέχρι να, ξέρετε, να βάζετε ένα μαχαίρι μέσα και να βγαίνει καθαρό. Το χτυπάμε να απλώσει καλά και βάζουμε φούρνο. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει ένα γλάσο. Δεν είναι τίποτα, είναι μόνο κρέμα τυρί, ζάχαρη άχνη στη γεύση. Εμείς βάλαμε και λίγο κρέμα, γι' αυτό είναι ρευστό. Και βάζετε και το γλάσο από πάνω και καλή απόλαυση, παιδιά. Πάμε στον Γιώργο και στην Ελίνα και στην Ανά για πι και φι. Είμαστε εδώ στο πι και φι μας. Είσαστε έτοιμοι? Ναι. Λοιπόν, ο Τάσος Μπιμπισίδης έχει θέσει πάρα πολύ τον πύχη ψηλά και έχω κι εγώ ένα στιχάκι. Έρχεται ο άλλος και θέλει να παίξει με το μυαλό μου, μου λέει. Και τι του απαντάω? Τι? Άμα βρεις, παίξε. Αυτό πάντα και ανέκδοτο. Το πιο ωραίο απ' όλα ήταν αυτό. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Βεβαίως. Πάντα. Να υποδεχτούμε την πρώτη μας τηλεθεάτρια ή τηλεθεατή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνεις, το όνομά σου? Μια χαρά. Βασιλίνα, χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας. Να είσαι καλά. Από ποια περιοχή? Είμαι από Βέρεια. Βέρεια. Και με ποιον θες να παίξεις, Βασιλίνα μου? Γιώργο, συγγνώμη, αλλά θα παίξουμε την Ελίνα. Εγώ. Βασιλίνα μου, με το υπέροχο αυτό όνομα, το ιδιαίτερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μας επιτυχία. Εννοείται. Επίσης. Ποια είναι η επόμενη κυρία ή κύριος? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου, από πού τηλεφωνείς? Από Διδημότυχο. Από Διδημότυχο. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ γιατί όντως ήθελα να παίξω με τον Γιώργο. Α, ωραία, το έχουμε. Δικό σου ο Γιώργος, λοιπόν, Κωνσταντίνα μου. Καλή επιτυχία.
Λοιπόν, πάμε στην πρώτη κατηγορία και παίζει η Ελίνα μας φυσικά, γιατί εκείνη επιλέχθηκε. Άλλες κατηγορίες έχουμε. Κάτσε. Όχι, στην δική σου ερώτηση. Είσαι έτοιμη, Ελίνα μου? Όχι. Για 40 δευτερόλεπτα θα μας πεις 10 χώρες που ξεκινούν από κάπα. Κροατία. Χώρες. Σκέψου. Α, Κροατία. Ρία. Ε? Κακοκαιρία. Ναι, έλατε. Καλέ, τι έπαθα. Καναδάς. Να το πάω στο και. Να το πάω στο κι. Στο κι να το πάω. Μόνο το Κίεβο. Μόνο και τα λέτε είναι χώρα. Αχ, Βασιλίνα μου. Σκέψου. Έλα, ρε, Ελίνα. Μία. Ισπανία. Ολλανδία. Ισπανία. Είναι, είναι. Είναι. Έπρεπε να πεις και Ισπανία και Πορτογαλία και... Καλό, πολύ καλό. Βρήκα τίποτα. Ελίνα μου, βρήκες στον Καναδά μόνο. Καζακστάν, Καμερούν, Καμπότζη, Κύπρος που την παίξαμε τόσο πολύ. Δεν είπα την Κύπρο, ποτέ τι. Κατάρ, Κορέα, Κένια, Κίνα, Κολομβία. Τίποτα να μην βρει, δεν μου αξίζει να κερδίζω. Κάτσε, περίμενε. Μην είσαι σίγουρη. Περίμενε. Περίμενε. Γιώργο μου, είσαι έτοιμος? Όχι. Ωραία. Πάμε. Για 40 δευτερόλεπτα θέλουμε να μας πεις 10 χώρες που ξεκινούν από μη. Από μη. Από μη. Μάλτα, Μολδαβία, Μογγολία, μου... Όχι, πάμε από αλλού. Φύγουμε από το μου. Πάμε στο Μαλαισία, πάμε στο με. Δεν βρίσκω. Μη. Μου. Ταιριάζει, σου ταιριάζω. Μου ήρθε η Ισπανία, μου ήρθε η Γαλλία. Μου είπαν να πάμε να δεις. Μου ήρθε η... Έχεις ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο, μου. Γιώργο μου, κέρδισες! Δύο. Ήτανε δύσκολες οι κατηγορίες σήμερα. Εντάξει. Αλλά η Κωνσταντίνα μας, το δώρο από Smart Crafts ταξιδεύει διδυμότυχο. Ένας μοναδικός πίνακας σε καμβά αλουμίνιο ή πλέξιγκλας από τη smartcrafts.gr. Κέρδισες έναν πολύ ωραίο πίνακα υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας έως 1 μέτρο και 20 εκατοστά μέσα από μια τεράστια επιλεγμένη γκάμα εικαστικών που θα βρεις στο smartcrafts.gr ή με ένα δικό σου θέμα, ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ιδιαίτερος πίνακας στο χώρο σου επάνω. Εντάξει. Είναι δυνατόν. Βρεσί, Ελίνα, Κύπρος από το πρωί, Κύπρος, έλατε. Κύπρος, Κύπρος. Και πάλι ένα θα είχα βρει, είχα βρει και κανένα άλλο. Την Κροατία. Ισοπαλία θα ερχόμαστε. Δεν θα πήγαινε παραπέρα. Και πού να βλέπατε την επόμενη κατηγορία. Άρα είναι αυτό που θα παίξουμε την επόμενη φορά. Γιατί παίζει, ήθελα να ξέρα, η γεωγραφία. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Εσύ τα ζήτησες και εμείς την πληρώνουμε. Έλατε. Τι πας και ζητάς και εσύ, ζήτα οικιακά, ζήτα κάτι άλλο. Λοιπόν, σε λίγο μετά το διαφημιστικό break έχουμε radio booth πριν την Άση και θα συζητήσουμε σήμερα για το τι φοβούνται 5 στους 10 ενήλικες. Τι πιστεύετε εσείς, κορίτσια? Τι φοβάστε? Τις κατσαρίδες. Ναι. Φύγε από ζουζούνια. Τη μοναξιά. Την οδήγηση, το σκοτάδι. Παίζω πικεφή τώρα, γιατί μου το πάρει. Παίζω 10 πράγματα που φοβούνται οι ενήλικες. Φοβούνται οι ενήλικες. Άσε, θα βρω τώρα. Πέρα από ζώα. Ναι, πέρα από ζώα. Εντάξει, το διπλανό. Τι φοβάμαι, το σκοτάδι, έχω τους κλειστούς χώρους. Άσε, θα στο δώσω, το σκοτάδι το βρήκες. Τις σαύρες, αλλά... Ναι. Αυτό είναι νούμερο ένα. Το βρήκαμε. Υπάρχει μια απάντηση που δεν την είχα σκεφτεί ποτέ. Ότι μπορεί κάποιο να φοβάται κάτι τέτοιο. Δεν θα μας την πεις. Όχι. Να κάτσεις να δεις το radio booth. Τα αεροπλάνα. Όχι, να κάτσεις να δεις το radio booth. Είναι από κάτι που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Ναι. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Και δεν πίστευα ότι το φοβόμαστε αυτό. Λοιπόν, στο Radio Booth σε λίγο μια ερώτηση που πραγματικά έχει απαντήσεις που δεν τις περιμέναμε. Σε μετά διαφημιστικό break και αμέσως μετά το Radio Booth έρχεται η Άση Μπίλιο. Έχετε βρει το δία που σε ποιο ζώδιο το έχετε? Ναι. Αν δεν το έχετε βρει ακόμη, που δεν νομίζω να είστε πολλοί, asibilio.gr. Μπαίνεις μέσα λοιπόν στο πρώτο άρθρο, πατάς, ακολουθείς τις οδηγίες της Άσης, ξέρεις το ζώδιο που έχει στο δία. 11.30 η Άση εδώ μας εξηγεί τα πάντα. Break και επιστρέφουμε. Αγάπαμε, φίλαμε, μίσησέ με. Όλα ή τίποτα μαζί σου. Πάρε με, δώσε με, ξέχασέ με. Πάρε με, κράτα με, άφησέ με. Αγάπαμε, φίλαμε.
Στις 11.30 η Άση Μπίλιου εξηγεί πώς θα βρούμε σε ποιο ζώδιο έχουμε το Δία μας και τι σημαίνει αυτό. Το θέμα δεν είναι τι λέει η Άλκης με το ψάλτη ή η Nickelback πιο πίσω. Το θέμα είναι τι λέει εδώ η έρευνα για το τι φοβόμαστε. Καλώς ήρθατε στο Radio Booth του Breakfast at Star. Και σε όλο το break σκέφτομαι τι μπορεί να φοβάμαι. Ναι. Λοιπόν, και θα πω πράγματα που μου έχουν συμβεί και στο σπίτι και πλέον τα προσέχω περισσότερο, άρα υπάρχει ένας φόβος από πίσω. Το μικρό δάχτυλο στο κομωδίνο, την ώρα που σηκώνεσαι το βράδυ να πας τουαλέτα και δεν βλέπεις πού πας, πού πατάς. Φοβάσαι μη χτυπήσει. Έχω χτυπήσει και ξύπνησα και πόναγα και ξέρεις αυτόν τον πόνο. Πού να πατήσεις παιδικό παιχνίδι. Και από αυτό έχω πατήσει. Το έχω γράψει πιο κάτω. Να σταθούσε όλη γίνεται γίνεται. Το έχω γράψει πιο κάτω. Άλλο που φοβάμαι, επειδή μου έχει τύχει και αυτό, την ώρα που ξυπνάς και βάζεις το πόδι κάτω, ακούς... Τι είναι αυτό? Ο σκύλος κάτι άφησε δίπλα. Δεν έχω. Στο πόδι μου, δυστυχώς. Αυτά τα δύο-τρία. Αυτό πάντως που λέει εδώ η έρευνα, που είπαμε και στα κορίτσια πριν, στην Τζο και στην Ανά, ότι το σκοτάδι το φοβούνται 5 στους 10, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το γνωρίζουμε όλοι, γιατί όλοι φοβούνται το σκοτάδι. Η αλήθεια είναι ότι, θα σου πω, έχει τύχει να ανοίξει τα μάτια σου και να είναι πίσα, να μην βλέπει τίποτα. Τι ωραία. Όχι, όχι, εκεί φοβάμαι κι εγώ. Τι φοβάσαι, γιατί βάζει αυτό, το βάζουν στην πρίζα το φωτάκι. Όχι, έχει τύχει να το πάθω και να τσιμπιέμαι. Να... Εντάξει, είμαι εδώ. Γιατί μπορεί να είναι έτσι και ο Άδης, ξέρω, δεν ξέρω, παιδιά. Κοίτα, έχω φίλους και γυναίκα μου, φοβάται το σκοτάδι. Ανοίγει όλα τα φώτα στο σπίτι. Όταν λέμε όλα. Ένα μικρό φωτάκι, ρε παιδί. Όχι, όλα, όταν λέμε όλα εννοούμε. Κούζινα, σαλόνι, τραπέζι. Όταν κοιμάσαι, σου λέω. Όταν κοιμάσαι, θέλει σκοτάδι. Ναι. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή με όλα τα φώτα ανοιχτά. Κοίταξε, αυτό που φοβούνται επίσης είναι μια ταινία τρόμου που επίσης φοβάμαι. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου θρίλερ. Ποτέ. Αφού ξέρει, είναι ταινία, είναι ψεύτικο, δεν είναι αληθινό. Όχι, όχι, ποτέ. Δεν μπορώ, παιδιά. Δηλαδή και που το σκέφτομαι. Έχω πάει, έχω ψάξει ντουλάπες μετά, έχω δει κάτω το κρεβάτι, γίνεται. Νομίζω ότι άμα κατέβω από τον καναπέ θα με σκόνει και τέτοια. Και τους περίεργους θορύβους που επίσης απαντάει η έρευνα, δεν ξέρω αν έχεις περίεργους θορύβους στο σπίτι σου. Εμένα το ψυγείο μου κάνει κάτι περίεργα αυτές τις μέρες. Ναι, από κάτι τέντες άμα λυσομανάει ο αέρας, από κάτι σίδερα που ακούω ξαφνικά, κάτι μηχανάκια περνάνε από κάτω, όλοι μας την πέσανε. Υπάρχουν, αλλά δεν έχω μπει στη διαδικασία να φοβηθώ. 10% φοβάται το σκοτάδι και δεν θα σηκωνόταν ούτε για τουαλέτα κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας του φόβου αυτού. Φοβούνται δηλαδή και στο όχι, θα κρατήθω μέχρι να ξημερώσει. Οπότε κοιμούνται με ανοιχτά μπατζούρια. Για να μπει ο ήλιος λοιπόν, μέσα. Το 1/5 αφήνει μία λάμπα στο κομωδίνο ή ένα φωτάκι νυχτός για σιγουριά. Αυτό. Ναι, ώστε να ανοίξει το μάτι σου και λες ξύπνησα, τι ώρα να είναι, συνειδητοποιείς ότι είσαι στον κόσμο αυτό. Δίπλα σου κοιμάται αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς. Δηλαδή, λογικά ναι. Όταν μένατε μόνοι σας στο σπίτι. Ναι. Έτσι, κλείνετε τα φώτα και πήγαινετε στην κρεβατοκάμαρα που δεν έμπαινε φως από κάπου αλλού. Δεν ένιωθες ότι κάποιος σε παρακολουθεί την ώρα που έκλεινες και την τηλεόραση, ότι είχε, δεν είχες την αίσθηση ότι κάποιος είναι στο δωμάτιο. Το έχεις νιώσει ποτέ? Εγώ έχω μιλήσει κιόλας. Α, ωραία. Χειρότερη από μένα. Δηλαδή, τι είπατε? Ρε παιδί μου, είναι κανείς εδώ και νομίζω ότι κάποιος μου λέει ναι. Α, καλά. Μπορεί να μου θες ένα νεράκι γιατί το ξέχασα. Τι λέει? Ω, Χριστέ μου, ας το αφήσουμε αυτό. Αφού έχουμε μπει στην κρεβατοκάμαρα όμως. Και δεν φοβόμαστε. Λοιπόν, δεν φοβόμαστε καθόλου γιατί δεν κοιμόμαστε μόνοι μας. Ναι. Τι φοράμε όταν κοιμόμαστε? Εδώ σε θέλω. Τι πιζάμες μας. Τι προτιμάει να βλέπει ένας άντρας στο τερόν του ημίσου όταν κοιμάται να φοράει? Όταν κοιμάται δεν βλέπει. Και την καβόηση είναι πριν έρθει. Αφού κοιμάται πώς βλέπει? Δεν μπαίνεται στην κρεβατοκάμαρα. Α, μέχρι να κοιμηθεί είναι το θέμα. Εσύ αλλάζεις όταν κοιμάται? Τι να κάνω? Αλλάζεις ρούχα? Όχι. Μπράβο, δεν σε έχει δει. Τις πιζάμες μου φοράω. Πιζάμες. Ναι. Κάτι άλλο? Όχι. Όχι. Μπράβο, καλά κάνεις. Μπράβο, γι' αυτό διατηρείτε αυτό το πράγμα. Το καλοκαίρι πάλι πιζάμες. Δεν συμφωνώ με την έρευνα βέβαια, αλλά οι άντρες λέει σταματήστε οι γυναίκες σας παταλάτε χρήματα για ξέξι πρόστιχα εσώρουχα. Ο άντρας προτιμάει τη γυναίκα. Δεν έχουμε δώσει ένα ευρώ για κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Για τόσο αυτό όπως το λες, όχι. Για ωραία, περιποιημένα, ναι, εντάξει. Δεν συμφωνώ βέβαια. Οι άντρες βρίσκουν πιο σεξι τις γυναίκες ενώ εκείνες φοράνε πιτζαμάκια. Είδες. Γιατί? Γιατί είναι πιο γλυκούλες, ξέρω εγώ. Γιατί, δηλαδή εσύ, όταν δεις γυναίκα με πιζάμες, δεν την αισθάνεσαι, με κάτι ερωτικό? Έχουμε περάσει από όλες τις φάσεις της ζωής μας σαν ζευγάρι. Δηλαδή, έχω δει και το σεξι, το πρόστιχο και την πιτζαμούλα. Ναι. Εσύ τι λες να προτιμήσω, την πιτζαμούλα?
Γιατί, αφού το λέει η έρευνα. Είπα, εγώ συμφωνώ με την έρευνα. Δεν συμφωνώ εγώ με την έρευνα. Οι γυναίκες που φοράνε απλά τις πιτζαμούλες τους είναι πιο σεξι, λένε οι άντρες, δεν ξέρω ποιους ρωτήσανε. Ναι. Πιο σεξι από ότι να φοράνε σόρουχα. Ακόμα και από το να κοιμούνται οι γυμνές. Παιδί μου, δεν σου λέω να βάλεις μια πιζάμα τώρα, τι να σου πω. Κάτσε και δεν τελειώνει εδώ η έρευνα. Α, τι πέρα. Άλλο προτιμάνε οι άντρες να φοράει η γυναίκα την ώρα που κοιμούνται. Ένα τίσερτ. Το τίσερτ το δικό μου. Α. Όχι το δικό σου. Οι άντρες θεωρούν σεξ σε μια γυναίκα να του φοράει τις πιτζάμες ή τα ρούχα του πριν πάει για ύπνο. Γιατί? Γιατί αισθάνεται ότι υπάρχει μια οικειότητα, μια σύνδεση νοερή. Πού αφού κοιμόμαστε πλάτη-πλάτη, δεν σε κοιτάω, δεν με κοιτάς, δεν ανασένει ο ένας για τον άλλο. Πλάτη-πλάτη, γιατί είναι παιδί μου, επειδή έτσι... φοράω πιζάμες, έχεις γυρίσει και πλευρό. Γιατί έτσι κοιμάμαι χρόνια, δεν αλλάζω. Άρα γιατί να βάλω εγώ το σεξ που σου αρέσει τόσο πολύ. Θα βάλω τις πιζάμες μου και δεν με νοιάζει τι θέλεις, αφού πλάτη θα γυρίσει. Γιατί θα μπει στο δωμάτιο και θα μου έρθει. Μάλιστα. Ωραία. Η ιστορία είναι για να σου έρθει δηλαδή εσένα. Δεν θες να μου έρθει. Δεν με νοιάζει. Καλά, προσωπικά όχι σε μένα, αλλά να του έρθει. Οι γυναίκες από την άλλη προτιμούν στον άντρα τι. Τι να φοράει ο άντρας. Ένα τίσερτ. Πάλι με τα τίσερτ. Τι να σου πω, έχει 40 βαθμούς έξω, τι θα βάλει. Μια βερμούδα, ξέρω εγώ. Μπράβο, Ελίνα, μια βερμούδα. Ένα μποξεράκι ή ένα σορτσάκι. Είδες. Το θεωρεί πολύ σεξ. Και βγαίνει και η κυλίτσα έξω από το σορτσάκι, δεν φαίνεται το λάστιχο. Είναι φανταστικό. Γιατί ρε παιδί μου τώρα εσύ το γιώνεις έτσι. Σκέψου λίγο. Για μένα λέω. Σκέψου ένα πολύ ωραίο σετ καλοκαιρινών σατέν πιζαμών, αν μπορώ να το πω έτσι. Ένα σορτσάκι, μια βερμουδίτσα, σατέν, έτσι αυτό. Και από πάνω, έτανα, τύπου νεκλιζέ με τα τελειώματα. Ναι, παιδιά, τι είναι, πολύ ωραίο. Να σε βάλω λίγο στο κλίμα. Και ο άντρας θα φοράει μια βερμούδα, να τι άλλο να βάλει, να βάλουμε και ένα τίσερ. Και πάμε στη Μύκονο. Και ένα τίσερ και να κοιμηθούμε, δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτό είναι καλοκαιρινό look. Θα σε βάλω σε ένα άλλο κλίμα. Ναι. Είναι νύχτα. Σκοτάδι παντού στο σπίτι. Χαμηλός φωτισμός. Και υπάρχει λίγο στην ατμόσφαιρα ερωτισμός. Ναι. Εσύ μου σκάς με τη πιτζάμα. Άμα μου σκάσεις με κάτι άλλο, μπορεί να υπάρξει ένα ωραίο βράδυ. Αχ, ρε Γιώργο μου, έχεις στο μυαλό σου την πιτζάμα Tweety, δεν ξέρω κι εγώ τι, ξέρω εγώ το Σιλβέστερ με τον Tweety στο κλουβί και την παντόφλα. Αυτό έχεις στο μυαλό σου. Δεν είναι μόνο αυτά. Αν πας μια πόλη στα μαγαζιά, θα δεις πολύ ωραίες πιτζάμες. Αλήθεια, ε. Πάλι, θα σε πάω μια μέρα. Έτσι προτιμώ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι έρευνες στο Radio Booth για σήμερα. Προχωράμε στην Άση, γιατί όλοι περιμένουμε να μάθουμε τι σημαίνει αυτό που έχουμε βρει στο asibilio.gr. Πού έχουμε τον Δία, σε ποιο ζώδιο. Καλημέρα σας. Σκέφτηκα λοιπόν, αφού είχαμε μια αλλαγή, πλανητική αλλαγή χτες, άλλαξε ζώδιο ο Δίας, όπου θα παραμείνει, είπαμε, χοντρικά ένα χρόνο, μέχρι το Μάιο του 2023, πέρασε στον Κριό. Από χτες θα κάνει έτσι μια επιστροφή για ένα δίμηνο στους Ιχθύς, αλλά το μεγαλύτερο διάστημα θα είναι στον Κριό. Σκέφτηκα λοιπόν να εξερευνήσουμε λίγο τι σημαίνει η κάθε θέση του Δία σε ζώδιο. Όταν γεννηθήκαμε, πού βρισκόταν ο Δίας, σε ποιο ζώδιο τον είχαμε και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ο Δίας έχει να κάνει... Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ο Δίας έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που λέμε τα ταλέντα, τα χαρίσματα, αυτά που κουβαλάω στη ζωή μου, που μπορώ να τα εκμεταλλευτώ και να μου φέρουν τύχη. Έχει να κάνει με την τύχη, έχει να κάνει με την επέκταση. Το άνοιγμα των οριζόντων μας έχει να κάνει με τον πλούτο. Φυσικά παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο, όχι μόνο το ζώδιο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε σε ποιο ζώδιο βρισκόταν ο Δίας, για να ξέρουμε τι πρέπει να εκμεταλλευτούμε στη ζωή μας, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, γιατί μπορεί και επαγγελματικά να μας ανοίγει μια πόρτα ο Δίας, ανάλογα με τη θέση που έχει σε κάθε ζώδιο. Να μην την ξέρουμε, ας πούμε. Α, ναι, ακριβώς. Σκεφτούμε τώρα. Μπράβο. Γιατί όχι. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε παρά να μπείτε στο asibilio.gr, το πρώτο άρθρο που θα δείτε. Θα βρείτε το Δία, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας, και φυσικά θα ακούσετε την ανάλυση. Αν τώρα δεν προλάβετε να ακούσετε την ανάλυση, υπάρχει το star.gr, θα μπείτε στην πορεία της ημέρας, το βράδυ, όποτε θέλετε, για να ακούσετε όλα αυτά που είπα, και φυσικά θα το δείτε και σαν άρθρο στο asibilio.gr. Λοιπόν, ο Δίας στην αστρολογία, στην παραδοσιακή αστρολογία, είναι ένας ευεργέτης πλανήτης. Είναι βασικά ο κύριος ευεργέτης πλανήτης, μαζί με την Αφροδίτη, αυτό το δίδυμο Αφροδίτη και Δίας, είναι τέλος πάντων οι ωραίες πλευρές αυτής από της ζωής. Ο Δίας είναι πιο βαθύς πλανήτης, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, έχει να κάνει με πίστη πάρα πολύ. Και δεν εννοώ την πίστη μόνο στο Θεό ή σε όποιον Θεό πιστεύει ο καθένας. Έχει να κάνει με την πίστη στις δυνατότητές μας, την πίστη στον εαυτό μας. Έχει να κάνει με αισιοδοξία. Υπάρχουν θέσεις που αβαντάρουν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ό,τι και να γίνεται, είναι αισιόδοξοι. Βλέπεις ανθρώπους που, ό,τι και να γίνεται, είναι απεσιόδοξοι.
έτσι. Ναι. Παίζει πάρα πολύ λοιπόν ο Δίας από τη θέση που έχει στο πώς τέλος πάντων βγαίνουν όλα αυτά. Παίζουν ρόλο και οι μοίρες. Παίζουν ρόλο τα πάντα. Παίζουν ρόλο οι όψεις, παίζουν ρόλο οι μοίρες. Η αστρολογία είναι ένα πάρα πάρα πολύ σύνθετο αντικείμενο μελέτης. Λοιπόν, όσοι νομίζουν ότι είναι αστρολόγοι επειδή διάβασαν ένα βιβλίο ή μπήκαν σε πέντε site ή παρακολουθούν άλλους αστρολόγους στο TikTok, ας πούμε, είναι πολύ βαθιά νυχτωμένοι. Χρειάζεται χρόνια μελέτης, δεν τελειώνει ποτέ βασικά. Και είναι πάρα πολύ σύνθετη. Εδώ λοιπόν απλοποιώ λίγο τα πράγματα για να σας δώσω έτσι μερικά πραγματάκια, μια τροφή για σκέψη τέλος πάντων, για να ψαχτείτε και μόνοι σας αργότερα. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για το Δία στα ζώδια. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Ο Δίας φυσικά είναι και δείκτης, εννοείται, επιτυχίας. Δηλαδή ένα οροσκόπιο που έχει ένα πολύ δυνατό Δία. Ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει στη ζωή του κάτι που να ξεχωρίσει από τη μάζα. Που να μην έχει επιτυχία. Άρα χρειάζεται ένας δυνατός Δίας και από ζώδιο και από όψεις και άλλα πραγματάκια τα οποία είπαμε ότι είναι πολύ κομπλικέ για να τα εξηγήσουμε τώρα, πολύ σύνθετα. Ας δούμε όμως, ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Θα σας δώσω και κάποια tip. Ας πούμε, Δία στον κρυό. Καταρχάς, όσοι έχετε Δία στον κρυό, τι σας συμβαίνει τώρα? Σας συμβαίνει ότι έχετε επιστροφή Δία. Έτσι λέγεται όταν ο Δίας επιστρέφει στο ίδιο ζώδιο που τον είχαμε όταν γεννηθήκαμε. Άρα αυτό είναι μια τυχερή στιγμή στη ζωή του ατόμου, το να έχει το Δία του, να έχει επιστροφή Δία. Σε εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έχει επιστροφή Δία είναι η στιγμή της επέκτασης. Είναι η στιγμή να ανοίξετε τα φτερά σας εσείς που έχετε το Δία στον κρυό. Δία στον κρυό είναι μια πολύ δυνατή θέση να έχει κάποιος το οροσκόπιό του. Ξέρω πάρα πολλούς επιχειρηματίες που έχουν Δία στον κρυό. Μπορώ να σου πω ότι μισοί καναλάρχες έχουν Δία στον κρυό. Α, ναι. Λοιπόν, έχει να κάνει με την επικοινωνία πιο πολύ, δηλαδή. Ναι, όχι, δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία. Με επιτυχία. Κοίταξε να δεις. Ένας άνθρωπος που έχει ένα κανάλι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ένα κανάλι μόνο. Είναι ένας επιχειρηματίας που μπορεί να διαθέτει και ένα κανάλι. Λοιπόν, λέω επιχειρηματίες. Mm. Είναι πολύ δυνατή θέση για επιχειρηματίες. Ο Δία στον κρυό, λοιπόν, τι κάνει? Αγαπά το ρίσκο. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη ζωή, αν δεν ρισκάρεις, μπορεί να μην καταφέρεις πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν το Δία στον κρυό, στο οροσκόπιό τους, γεννήθηκαν με το Δία στον κρυό λοιπόν, δεν διστάζουν να ρισκάρουν και δεν διστάζουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Δεν βολεύονται. Mm. Είναι πολύ βασικό. Και είναι και ένα βασικό στοιχείο για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να αποκτήσει φήμη, δόξα, λεφτά, περιουσία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο του ρίσκου. Παίρνει τις καταστάσεις στα χέρια του, είναι ηγέτης. Ο Δίας στον κρυό εδώ, τα παιδιά που θα γεννηθούν δηλαδή αυτή τη χρονική περίοδο, πολύ τυχερά από αυτήν την άποψη. Αν σου κάνει δε και μια ωραία όψη ο Δίας, εκεί γίνεται ακόμη πιο έντονο όλο αυτό το πράγμα. Τους ενθουσιάζει η πρωτοπορία, τους ενθουσιάζει κάθε τι που είναι καινοτόμο. Αποτελούν συνήθως έμπνευση για τους άλλους ανθρώπους, γιατί είναι πάρα πολύ δυναμικοί και έχουν πάρα πολύ θάρρος και είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ό,τι και να γίνεται δηλαδή, δεν χάνουν αυτή την φλόγα της πίστης και της αισιοδοξίας, πίστης στις δυνατότητές τους, αλλά και στο ότι ό,τι και να γίνει θα τα καταφέρω. Πολύ βασικό όλο αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν πάβει ο Δίας εδώ να είναι στο ζώδιο του Άρη. Έτσι. Άρα σε ένα πιο φιλοπόλεμο ζώδιο, λίγο πιο επιθετικό, λίγο πιο εριστικό, μπορεί να συμπεριφέρονται και έτσι κάποιες στιγμές στη ζωή τους. Έτσι. Ή μπορεί να είναι υπερβολικά βιαστική, υπερβολικά παρορμητική, γιατί είπαμε ότι παίρνει στοιχεία εδώ πέρα ο Δίας από το ζώδιο. Η παρόρμηση και η βιασύνη, ναι, μπορεί να τους κάνει να κάνουν λάθος επενδύσεις κάποιες στιγμές. Αλλά δεν το βάζουν κάτω όλες, όχι, και δεν θα είναι όλες λάθος, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε το Δία στον Ταύρο. Λοιπόν, όσοι έχετε Δία στον Ταύρο, με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους φαίνεται ότι μπορεί να αποκτήσουν ακίνητα, ή να αποκτήσουν γη γενικότερα. Λοιπόν, ο Ταύρος συνδέεται με τη γη. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξαφνικά μπορεί να μην είναι πλούσιοι με την έννοια να έχουν ένα τεράστιο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά μπορεί να έχουν πέντε χωράφια και πέντε σπίτια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Παίζει αυτό ή μπορεί να λάβουν κληρονομιές στη ζωή τους. Γενικά συνδέεται με ακίνητη περιουσία εδώ πέρα ο Δίας. Του χρόνου θα μπει στον Ταύρο. Όσοι έχετε Δία στον Ταύρο, του χρόνου θα έχετε επιστροφή Δία. Καλό αυτό για εσάς. Λοιπόν, είναι γενικά άνθρωποι οι οποίοι είναι συγκρατημένοι,
δεν είναι οι άνθρωποι που θα πάρουν ρίσκο. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν για το Δία στον Κρυό. Είναι ρεαλιστές, θέλουν όλα να τα μετράνε. Δεν θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν κάτι τρελό, να κάνουν κάτι, πώς το λένε, για να διαμορφώσουν διαφορετικά τη ζωή τους. Θα το πάνε σιγά-σιγά το όλο πράγμα, έτσι. Δεν θέλουν να παρεκκλίνουν, θέλουν να ακολουθούν μία σταθερή πορεία. Γενικώς το να έχουν άνεση, να ζουν άνετα, να έχουν ηρεμία, είναι βασικές προϋποθέσεις για την καθημερινότητά τους και είναι σίγουρα παράγοντες που ορίζουν αυτό που λέμε καλή ζωή για εκείνους. Δηλαδή θέλουν αυτά τα δύο πράγματα, να έχουν μια σταθερότητα, να νιώθουν ασφαλείς οικονομικά, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το οικονομικό, και το να έχουν αυτό που λέμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Οι άνθρωποι όμως που έχουν Δία στον Ταύρο, το θέλουν πάρα πολύ αυτό. Γενικά, τα υλικά αγαθά είναι πολύ σημαντικά για εκείνους. Και βέβαια, είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες ρουτίνες και έχουν μία τάση, δεν λέω ότι είναι έτσι, αλλά έχουν μία τάση τεμπελίτιδας. Βολέματος. Πάμε να δούμε Δία στους διδύμους. Εδώ Δία στους διδύμους θεωρείται σε αδυναμία γιατί είναι απέναντι από τον τοξότη που είναι το ζώδιο που κυβερνά. Παρ' όλα αυτά έχω να σας πω ότι οι μισοί δημοσιογράφοι έχουν Δία στους διδύμους. Εκδότες, δημοσιογράφοι. Έχει να κάνει με την επικοινωνία πάρα πολύ. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο δίδυμος. Λοιπόν, και έχουν ένα ανικανοποίητο πάντα. Θέλουν να μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Έχουν ανάγκη για μάθηση, για γνώση, αλλά όχι μόνο να την αποκτήσουν ήδη και να την μεταδώσουν στους άλλους. Γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι θα τους βρείτε σε επαγγέλματα που είναι με κάποιο τρόπο μεσάζοντες. Ο δημοσιογράφος είναι ο μεσάζον της πληροφορίας. Ένας μεσίτης είναι μεσάζον του ακινήτου, έτσι. Λοιπόν, άρα με κάποιο τρόπο μπαίνουν στη μέση για να κάνουν αυτό. Γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ καλοί έμποροι επίσης, όχι μόνο δηλαδή σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι ευφυείς άνθρωποι, είναι ορθολογιστές ως επιτοπλίστων, απλά δεν έχουν αυτή την αισιοδοξία. Δηλαδή αν κάτι χαλάσει στη ζωή τους, δεν έχουν αυτό μέσα τους τη φλόγα που λέγαμε πριν, ότι θα φτιάξουν τα πράγματα. Τα βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο κοινικά ή λίγο πιο ρεαλιστικά από όσο θα έπρεπε ίσως. Παρ' όλα αυτά, το γράψιμο, η μετάδοση γνώσεων, η χρήση του λόγου με οποιονδήποτε τρόπο, είναι οι δραστηριότητες που μπορεί να τους αποφέρουν επιτυχία στη ζωή τους και χρήματα επίσης, και είναι αυτά που τους δίνουν και νόημα στη ζωή και αυξάνουν και την αυτοπεποίθησή τους. Το μόνο που πρέπει να προσέξουν είναι ότι είναι μια τάση να τα βλέπουν λίγο τα πράγματα επιφανειακά. Αυτό ούτως ή άλλως το έχει το ζώδιο των διδύμων, έτσι. Ή να παραβλέπουν, να μην υπολογίζουν εμπόδια, καταστάσεις, λίγο συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν. Και αυτό, ναι, είναι ας πούμε το αρνητικό τους. Σας έχω χαρακτηριστικά για κάθε θέση του Δία σε ζώδιο, τα οποία βλέπετε την ώρα που μιλάω εγώ. Οπότε κοιτάξτε τα κι αυτά. Πάμε να δούμε το Δία στον καρκίνο. Εδώ θεωρείται η έξαρση του Δία. Έξαρση λέμε στην αστρολογία την καλύτερη δυνατή θέση, το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για να είναι ένας πλανήτης. Εδώ λοιπόν ο Δία στον καρκίνο θεωρείται σε πολύ καλή θέση. Συνήθως είναι αυτό που λέμε καλοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν Δία στον καρκίνο. Με ποια έννοια το καλός? Με την έννοια ότι θέλω να φροντίσω και τους άλλους. Δεν με νοιάζει μόνο για τον εαυτό μου. Με νοιάζει να φροντίσω, να προστατέψω τους αδύναμους, να κάνω κάτι που δεν έχει να κάνει με το δικό μου συμφέρον, μπορεί να είναι για το συμφέρον του άλλου ή για να τον βοηθήσω τον άλλον. Υπάρχει λοιπόν αυτή η, έτσι, πώς το λένε, πλευρά του Δία στον καρκίνο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια βαθιά σύνδεση με οτιδήποτε έχει σχέση με την οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν σύνδεση με τις οικογενειακές αξίες, με τα ιδανικά που μπορεί να τους μετέδωσαν όταν ήταν παιδιά οι δικοί τους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολλές φορές μπορεί να ασχολούνται με οικογενειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχει φτιάξει μια επιχείρηση ο πατέρας τους, η μητέρα τους και να συνεχίζουν αυτή την παράδοση. Επίσης, εδώ, σε αυτή τη θέση, οτιδήποτε έχει σχέση με τα παιδιά ή με τις γυναίκες μπορεί να τους πάει πολύ καλά επαγγελματικά. Δηλαδή, ανοίγω ένα κατάστημα με παιδικά ρούχα.
μπορεί να πάει πολύ καλύτερα σε κάποιον που έχει το Δία στον καρκίνο από ότι σε κάποιον μπορεί να έχει το Δία σε ένα άλλο ζώδιο. Αυτό λέω ότι ό,τι έχει σχέση με τις γυναίκες, ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά, την οικογένεια, το σπίτι σαν ακίνητο είναι πάρα πολύ ωραία θέση για ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Γιατί στον τουρισμό φιλοξενείς, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουνε γενικά, είναι λίγο πιο κλειστοί, είναι λίγο επιφυλακτικοί και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους το να αισθάνονται καλά σε συναισθηματικό επίπεδο. Είναι δηλαδή το βασικότερο όλων. Και έχουν ένστικτο και έχουν και διέστηση οι άνθρωποι με το Δία στον καρκίνο. Πάμε να δούμε Δία στο Λέοντα. Εδώ πέρα έχουμε ένα πιο φανφάρα Δία. Λοιπόν, είναι ένας Δίας ο οποίος σαφώς μπορεί να πρικίζει το άτομο με πολλά ταλέντα σε επίπεδο δημιουργίας, καλλιτεχνίας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σχεδιάζει κοσμήματα, να σχεδιάζει ρούχα. Μπορεί κάποιος να είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός, ένας πάρα πολύ καλός, τι άλλο, μπορεί να είναι και ηγέτης όμως, ή να ασχολείται με τα οικονομικά. Το ζώδιο του Λέοντα σχετίζεται και με τα οικονομικά. Και όσοι έχουν, σας λέω, πολλά έτσι, παιδεία που θα μπορούσατε να ψαχτείτε λίγο παραπάνω για να δείτε από πού θα μπορούσατε να έχετε και ένα κέρδος ή τι δεν έχετε εκμεταλλευτεί ακόμη στη ζωή σας. Λοιπόν, είναι εξαιρετικοί γενικά οι άνθρωποι που έχουν Δία στο Λέοντα για να αναλάβουν ηγετικές θέσεις. Γι' αυτό και τους βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά και στην πολιτική σκηνή. Έχουν αυτοπεποίθηση, είναι αφοσιωμένοι στα σχέδιά τους, έχουν επίσης αισιοδοξία, γιατί είναι σε ένα ζώδιο της φωτιάς και ο Δίας στη φωτιά, στα ζώδια της φωτιάς, αν μη τι άλλο, αυτό είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό, η αισιοδοξία. Επιθυμούν την αναγνώριση, δηλαδή τους ενδιαφέρει οι άλλοι. Δεν σημαίνει απαραίτητα να γίνουν διάσημοι, αλλά θέλουν να τους αναγνωρίζουν οι άλλοι ως αυθεντίες αυτό που κάνουν, ως μοναδικούς σε αυτό που κάνουν. Λοιπόν, βέβαια, πολλές φορές η υπερβολική αυτοπεποίθηση ή και ο κομπασμός τιμωρούνται σε αυτή τη ζωή, οπότε θα πρέπει να προσέχουν να μην το παρατραβάνε, τέλος πάντων. Υπαρεξηγούνται. Ναι, μπορεί να γίνονται και αλαζόνες, ξέρεις, ναι, κάποιες στιγμές, ή πάρα πολύ εγωιστές. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να τους κοστίσει στη ζωή τους ανθρώπους, έτσι. Όταν είσαι αλαζόνας, όταν δεν βλέπεις τους άλλους, κοστίζει. Έχει συνέπειες κι αυτό. Λοιπόν, αυτά για το Δία στο Λέοντα. Εσείς, asimbilio.gr, για να βρείτε πού βρισκόταν ο Δίας όταν γεννηθήκατε. Πολύ σημαντικό, σημαντική πληροφορία αυτή και για το κομμάτι των ταλέντων που μπορεί να διαθέτετε και πώς μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε, αλλά και το κομμάτι της εύνοιας και της τύχης. Αν δεν ξέρετε την ώρα, δεν υπάρχει θέμα σε αυτή την περίπτωση. Όχι, σε αυτή μπορείτε την περίπτωση, να βάλετε ναι, και, δο, και, να και 12 μπορείτε να βάλετε, μια χαρά. Πάμε να δούμε Δία στην Παρθένο. Εδώ τώρα είναι ένας Δίας που θεωρείται σε αδυναμία γιατί είναι απέναντι από τους ηχθείς. Άρα δεν είναι σε ένα ζώδιο που να μπορεί να βγάλει όλα τα χαρακτηριστικά, τα περισσότερο που έχουν να κάνουν με την αυτοπεποίθηση. Εδώ πέρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αντιχτίσει την αυτοπεποίθησή του. Δεν είναι από την κούνια του δηλαδή να βγαίνει έξω και να λέει εγώ. Όπως λέγαμε πριν για το Δία στο Λέοντα που έχει αυτό το εγώ πιο έντονο. Εδώ λοιπόν σιγά σιγά την ανακαλύπτει, σιγά σιγά μάλλον τη δουλεύει και την αποκτά. Είναι μια θέση που συνήθως οι άνθρωποι που την έχουν είναι πολύ καλοί στην οργάνωση. Ό,τι έχει να κάνει, γιατί είναι μια γήινη θέση, έτσι. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με οργάνωση, ό,τι έχει να κάνει με δουλειά. Συνήθως είναι και δουλευταράδες. Είναι επίσης μια θέση που έχει να κάνει με αυτό που λέμε multitasking, όταν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και είναι μια θέση που επίσης έχει ανικανοποιητό. Δηλαδή, δεν τους αρκεί να κάνουν μια δουλειά από τις 9 μέχρι τις 5. Που είναι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε οι άνθρωποι που έχουν Δία στον Ταύρο, θέλουν να ξέρουν το ωράριό μου. Όχι, δεν είναι έτσι ο Δίας στην Παρθένο. Ο Δίας στην Παρθένο θα ήθελε ιδανικά να είναι σε 3-4 δουλειές, να εναλλάσσονται, να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, γιατί αυτό του δίνει ικανοποίηση και χαρά. Από την άλλη πλευρά, επειδή είναι και τελειομανής, δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν, πώς το λένε, πασαλήματα, αυτό είναι τελειομανής. Τι προβλήματα δημιουργεί στον εαυτό του αυτός ο Δίας? Άγχος, στρες και ψυχοσωματικά. Και συνήθως ταλαιπωρεί την υγεία του. Γι' αυτό λοιπόν όσοι έχετε Δία στην Παρθένο, προσέξτε λίγο περισσότερο, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός σας στην πραγματικότητα είναι η τελειομανία σας και ο εαυτός σας.
Αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να προσέξετε. Και φυσικά προσέξτε και την κριτική. Γιατί είναι μια θέση, η Παρθένος έχει να κάνει με αυστηρή κριτική. Προσέξτε λοιπόν πώς κριτικάρετε. Ξεκινώντας από τον εαυτό σας, που αυτομαστιγώνεστε, και μετά και τους άλλους, έτσι. Δεν αντέχουν όλοι ή θέλουν και τον τρόπο τους οι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ξαναλέω, είναι μια χαρά θέση του Δία. Αν μη τι άλλο, δίνει στον άνθρωπο, σε όποια θέση δίνει ο Δίας. Μην το συζητάμε. Πάμε να δούμε Δία στο Ζυγό. Και επικοινωνιακή επίσης θέση, γιατί ξεχάσαμε και αυτή, είναι σε ένα ζώδιο του Ερμή. Άρα η επικοινωνία, ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα, ό,τι έχει να κάνει επίσης με την ιατρική και τα παραϊατρικά επαγγέλματα, ταιριάζουν φανταστικά. Πάμε να δούμε Δία στο Ζυγό. Δία στο Ζυγό είναι ένας Δίας που θέλει αρμονία, θέλει ισότητα, είναι γενικά αισιόδοξοι άνθρωποι, έχουν θετική αντιμετώπιση στις καταστάσεις της ζωής τους. Γενικά δεν τους αρέσουν οι εντάσεις, δεν τους αρέσουν οι συγκρούσεις. Θέλουν να δουλεύουν μέσα σε ένα περιβάλλον που να υπάρχει χαρά, να υπάρχει αρμονία, να μην ταλαιπωρούνται ούτε οι άλλοι, ούτε και οι ίδιοι φυσικά. Είναι συνήθως ευγενικοί άνθρωποι, κάποιοι από εκείνους είναι και πάρα πολλοί διπλωμάτες. Και αυτά τα χαρακτηριστικά, αν δεν τα έχετε, είναι αυτά που πρέπει να αναπτύξετε, γιατί αυτά είναι που θα σας κερδίσουν στην πραγματικότητα αυτά που θέλετε να επιτύχετε. Άρα λοιπόν, αν δεν τα έχετε από την κούνια σας, κάποιοι, ξαναλέω, τα έχουν, είναι φυσικό τους χάρισμα. Άλλοι μπορεί να έχουν δύσκολες όψεις με το Δία στο Ζυγό και να μην τα διαθέτουν. Αλλά είναι αυτά που πρέπει να καλλιεργήσουν, γιατί με αυτά τα χαρακτηριστικά θα προοδεύσουν, θα πάνε μπροστά. Ευγένεια, διπλωματία και μπορείτε να κερδίσετε πολλά. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, ότι με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μύγες από ότι με το ξύδι. Τώρα, τα άτομα γύρω τους, οι σχέσεις, οι συνεργασίες παίζουν κομβικό ρόλο στη ζωή τους. Οι άλλοι με κάποιο τρόπο είναι σαν να τους φέρνουν την τύχη στη ζωή τους ή και το αντίθετο όμως, έτσι. Λοιπόν, και χρειάζεται προσοχή στην αναποφασιστικότητα. Είναι μία από τις θέσεις που έχει τεράστια αναποφασιστικότητα. Πάμε να δούμε Δία στο Σκορπιό. Όσοι έχετε Δία στο Σκορπιό, να ξέρετε κάτι. Ότι είναι μία από τις καλύτερες θέσεις να έχει κάποιος για ό,τι αφορά τα θέματα υγείας. Yeah. Και δεν εννοώ με αυτό ότι δεν αρρωσταίνει, γιατί όλοι οι άνθρωποι αρρωσταίνουμε κάποια στιγμή. Όμως, όσοι έχετε Δία στο Σκορπιό, μπορεί να καταφέρετε να ξεπεράσετε και την πιο δύσκολη αρρώστια, σαν να ήταν ένα συναχάκι. Αυτό είναι τεράστιο για μένα δώρο από το σύμπαν. Ο Δίας στο Σκορπιό λοιπόν έχει επίσης μια θέση πολύ καλή για ό,τι αφορά οικονομικά, ό,τι αφορά επιχειρηματικά σχέδια. Είναι μια πολύ δυνατή θέση για τον κόσμο της οικονομίας. Άρα αν έχετε αυτή τη θέση, για δείτε πώς μπορείτε να κάνετε εκεί πέρα κάτι, ίσως και σε επαγγελματικό επίπεδο. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε, παίρνουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Δεν αφήνουν δηλαδή κανένα να τους οδηγήσει κάπου αλλού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χαράζουν μια πορεία στην ζωή τους και την ακολουθούν μέχρι τέλους. Και βέβαια, είναι οι άνθρωποι που μπορεί στη ζωή τους να προκύψουν κρίσεις. Σε όλους συμβαίνουν οι κρίσεις, αλλά είναι αυτοί που μπορούν να τις διαχειριστούν καλύτερα από τους άλλους. Και βέβαια έχουν αυτό το μαγικό που έχει το ζώδιο του Σκορπιού, και ειδικά όταν είναι ο Δίας εκεί, ότι μπορεί να καταστραφούν και να αναγεννηθούν από τις τάχτες τους. Έροχο. Ψυχική αντοχή. Έχουν τεράστια ψυχική αντοχή και έχουν και πολύ γερό κύτταρο. Γι' αυτό λέω ότι είναι και πολύ καλή θέση για ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Ισχυρό ένστικτο, ισχυρό όπλο. Το ένστικτο σε αυτή τη θέση. Μπράβο σας, εσάς που έχετε Δία στο Σκορπιό. Πάμε Δία στον Τοξότη. Πολύ ωραία θέση, δεν το συζητώ. Κυβερνά τον Τοξότη ο Δίας. Εδώ πέρα η εξέλιξη, η πρόοδος είναι η βασική στόχη που μπορεί να έχετε στη ζωή σας. Είναι οι άνθρωποι, είναι αυτό που λέμε ότι σου παρουσιάζονται ευκαιρίες. Δεν έχουν όλοι. Πολύ συχνά κάνω αυτές τις συζητήσεις για το τι είναι τύχη, αν η τύχη παίζει ρόλο στη ζωή μας. Πιστεύω πραγματικά μετά από τόσα χρόνια που μελετώ τον παράγοντα ελεύθερη βούληση και τύχη, ότι δυστυχώς παίζει ρόλο στη ζωή μας. Είναι. Λοιπόν, πολλά τυχαία γεγονότα, τα οποία μπορεί να συμβούν, δυστυχώς καθορίζουν και τις εξελίξεις μας. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο η τύχη. Είναι σαφώς και αυτό που κάνουμε. Απλά οι άνθρωποι που έχουν Δία στον Τοξότη, είναι αυτό που λέμε, έχουν λίγο περισσότερη τύχη στη ζωή τους. Λίγη περισσότερη εύνοια στη ζωή τους. Αυτό ούτως ή άλλως είναι μια θέση που τους κάνει να είναι πολύ αισιόδοξοι. Μερικές φορές
υπερβολικά αισιόδοξοι, δηλαδή φτάνουν στην άλλη πλευρά, άρα δεν υπολογίζουν σωστά και τις συνέπειες κάποιων πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, όταν νιώθεις μέσα σου ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τα ταξίδια, η γνώση, η φιλοσοφία, η ανώτατη μόρφωση είναι τομείς γενικώς που θα μπορείς να τους βοηθήσουν να εξελιχθούν και σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό για εσάς να πιστεύετε σε κάτι ανώτερο. Είτε είναι ο ανώτερος εαυτός σας, είτε είναι ο Θεός, είτε είναι το σύμπαν, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Είναι σημαντικό όμως για εσάς αυτό. Πάμε να δούμε βία στον εγώ καιρό. Εδώ έχουμε έναν πιο ηλιστή. Στα ζώδια της γης γενικά είναι πιο ηλιστής ο Δίας. Τον ενδιαφέρει η ασφάλεια, η οικονομική, η επαγγελματική, η εξασφάλιση, η αναγνώριση. Ειδικά ο Δίας τον εγώ καιρό, τον νοιάζει πάρα πολύ να αναγνωριστεί για αυτό που κάνει. Δεν έχει σημασία τι κάνει επαγγελματικά. Σημασία έχει ότι σε αυτό που κάνει θέλει οι άλλοι να λένε «Μωρέ, ο Τάδε είναι καταπληκτικός, είναι ο καλύτερος στο είδος του». Λοιπόν, είναι φιλόδοξοι άνθρωποι, έχουν υψηλούς στόχους, δεν φοβούνται τις υποχρεώσεις, είναι στο ζώδιο του Κρόνου εδώ πέρα ο Δίας, έτσι. Δεν φοβούνται ούτε να αναλάβουν ευθύνες, ούτε να αναλάβουν υποχρεώσεις και απαιτητικούς ρόλους στη ζωή τους. Οι στόχοι τους γενικά είναι ρεαλιστικοί στόχοι, μόλον ότι απαιτητικοί. Από τη φύση τους είναι και οργανωτικοί και μεθοδικοί. Θέλουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των άλλων και τον σεβασμό των άλλων και νομίζω ότι τα καταφέρνουν τελικά, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, να τα πάνε εξαιρετικά στη ζωή τους, τουλάχιστον στους επαγγελματικούς στόχους. Πάμε να δούμε βία στον υδροχό. Ο βία στον υδροχό, εδώ οι ευκαιρίες στη ζωή του ανθρώπου παρουσιάζονται μέσω είτε φίλων, είτε της παρέας τους, είτε των κοινωνικών ομάδων, είτε της ομάδας τέλος πάντων που συμμετέχουν κοινωνικά. Γι' αυτό και είναι άνθρωποι που θέλουν να εμπλέκονται σε συλλογικά έργα παρά σε ατομικές προσπάθειες. Τους πάει πιο πολύ η συνέργεια, το να δουλεύουν μαζί με άλλους. Τους πάει πιο πολύ επίσης να δουλεύουν για έναν ιερό σκοπό που ξεπερνά τα δικά τους συμφέροντα. Πολύ δυνατή θέση επίσης για πολιτικούς αυτή του Δία στον υδροχό. Γενικά είναι πιο αντισυμβατική στον τρόπο που σκέφτονται, πιο εκεντρικοί και άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν τα πράγματα στη ζωή τους. Λοιπόν, αλλά είναι και σταθεροί στις δικές τους πεποιθήσεις. Αυτό που πιστεύουν δεν θα τα αλλάξουν εύκολα. Λοιπόν, οι ευκαιρίες στη ζωή τους μπορούν να παρουσιαστούν μέσα από ασυνήθιστες συνθήκες ή απρόσμενα. Και είναι άνθρωποι που επίσης δεν φοβούνται το ρίσκο και τον πειραματισμό. Πάμε να δούμε Δία στους Ιχθύους. Όσοι είχατε Δία στους Ιχθύους, είχατε επιστροφή μέχρι το διάστημα, μέχρι χτες που μπήκε στον κρυό. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για ένα Δία ο οποίος έχει μεγάλη πίστη στη ζωή και την αίσθηση ότι ό,τι και αν συμβεί υπάρχει μια προστασία. Υπάρχει κάτι που θα τον σώσει, είτε είναι η βοήθεια του Θεού, είτε είναι δεν ξέρω τι, κάτι θα τον βοηθήσει, κάτι θα τον κάνει να προχωρήσει μπροστά. Η τύχη γενικώς είναι με το μέρος τους, αλλά δεν είναι αυτό που έχει, αυτή την εξωστρέφεια που έχει ο Δίας στον τοξότη. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζεται και παρασκηνιακά. Μπορεί να τους βοηθάνε άλλοι δηλαδή και χωρίς να το ξέρουν. Πολύ σημαντικό και αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως έχουν και ενσυναίσθηση και συμπόνια, βλέπουν τα πράγματα έτσι λίγο πιο συναισθηματικά και αυτή η ενσυναίσθηση είναι που τους βοηθά κιόλας να επιτύχουν αυτό που θέλουν σε κοινωνικό επίπεδο. Πολύ καλλιτεχνική θέση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο μπορεί να ξεχωρίσουν, να κάνουν μια καριέρα και μια, να αποκτήσουν μάλιστα και διασημότητα αν ασχοληθούν με οτιδήποτε έχει να κάνει με καλλιτεχνικά, οτιδήποτε επίσης σχετίζεται με τη θάλασσα, την ναυτιλία, όπως και η θέση του Δία στον καρκίνο. Η θέση του Δία στον καρκίνο, στον τοξότη και στους Ιχθύους συνδέεται πάρα πολύ με ταξίδια. Λοιπόν, τουρισμό, ταξίδια, ξένους, εξωτερικό, εσείς μπορείτε να επωφεληθείτε πάρα πολύ έχοντας αυτές τις θέσεις. Είναι άνθρωποι που έχουν φαντασία, που έχουν διέστηση και βέβαια είναι άνθρωποι που είναι αυτό που λέγαμε πριν. Όπως ο Δίας στην Παρθένο είναι επικριτικός, ο Δίας στους Ιχθύους είναι συμπονετικός. Δηλαδή θα δει το φίλο του να κάνει κάτι το οποίο δεν του αρέσει, αλλά δεν θα μπει στη διαδικασία να τον κριτικάρει. Θα μπει στη διαδικασία να τον συγχωρήσει, να τον συμπονέσει. Στο asimbilio.gr βρίσκεται σε ποια θέση έχετε το Δία, που ήταν ο Δίας όταν γεννηθήκατε και ακούγοντας μπορείτε να μπείτε στο star.gr και να ακούσετε αυτά που είπα σήμερα
Και να δείτε πώς μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε. Αυτός ο σπουδαίος πλανήτης, ο οποίος τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας, είναι φοβερό. Πρέπει να το διαβάσουμε και να το δούμε κάνα δύο φορές. Ναι, φυσικά, εννοείται, δεν πεδώσετε. Πάρα πολύ σωστά. Αύριο Παρασκευή, έχουμε και την έκκληση που περιμένουμε. Αύριο Παρασκευή, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα στο Breakfast at Star. Η Ζήνα Κουσελίνη αμέσως τώρα και αλήθειες με τη Ζήνα. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Don't believe me, just watch.